Δεν γνωρίζω για πόσοι είμαστε και τα λοιπά, αλλά υπάρχουμε κάποιοι που αμφιταλντευόμαστε για τις κατευθύνσεις ακόμα. Οπότε θα ήταν χρήσιμο για μας να κάποιες πληροφορίες παραπάνω για τα μαθήματα. Ναι. Θέλετε να το κάνουμε τώρα, θέλετε να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα να το συζητήσουμε. Μπορούμε να κανονίσουμε και με τον κύριο Πασχάλη. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν το ήθελα για τώρα. Απλά ήθελα να σας το ζητήσω σαν ένα request. Μία πρώτη συζήτηση είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, έτσι λίγο κάπως ανεπίσημα στο μεταπτυχιακό, αλλά βεβαίως θα το μεταφέρω στον κύριο Πασχάλη και θα κανονίσουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε το μάθημα σήμερα, έχει κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι? Φώτη. Καλησπέρα και από μένα. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν γνωρίζετε για το πρόγραμμα των εξετάσεων κάτι περαιτέρω? Είχε πει ο κύριος Πασκάλης για ημερομηνίες 1 έως 10 Φεβρουαρίου. Ισχύει κάτι τέτοιο ή μπορούμε να το ανοίξουμε είτε πιο πριν είτε πιο μετά? Ναι, μπορούμε. Υπάρχει μια ευελιξία. Στην ουσία αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων. Μπορεί κάποιος συνάδελφος ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να έχει βάλει, να βάλει κάποιο έτσι μάθημα, πώς να το πω, συμπληρωματικό. Αλλά αυτό που ήθιστε να γίνεται είναι ότι οι φοιτητές ετοιμάζουν το πρόγραμμα των εξετάσεων μεταξύ τους σε συνεργασία με τους καθηγητές. Για παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα στις 26, την Πέμπτη, νομίζω ότι είναι το πρώτο μάθημα που εξετάζεστε από τον κύριο Καρτάλη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνεννοούμαστε λίγο για την εξέταση. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Οπότε, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τους διδάσκοντες, πότε θέλει ο καθένας τους να βάλει την εξέταση του μαθήματος. Για παράδειγμα, αυτό είχα σκοπό να το συζητήσουμε και μαζί σήμερα προς το τέλος του μαθήματος. Να το δούμε δηλαδή λίγο και να συζητήσουμε πότε θα θέλατε να μπει η εξέταση. Επίσης, μπορούμε να μιλήσουμε για το φορμά της εξέτασης. Για το 801 θα είναι μία εργασία. Αύριο δεν θα έχουμε μάθημα για το 801, οπότε θα σας βάλω μία εργασία την οποία θα έχετε αρκετό χρόνο μέσα στον Μάρτιο να την παραδώσετε. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και τώρα την πιθανή ημερομηνία για την εξέταση του 802. Με συγχωρείτε, είπατε μέσα στο Μάρτιο θα είναι εργασία. Για το 801, ναι. Δηλαδή, το 801 θα εξεταστεί μέσω εργασίας και η προθεσμία θα είναι μετά το Φεβρουάριο. Θέλω να σας δώσω όσο χρόνο γίνεται και να μην επηρεάσω την εξέταση μέσα στο Φεβρουάριο. Κύριε καθηγητά, σε συνδυασμό φαντάζομαι ο βαθμός με την εργασία που μας έχετε ήδη δώσει, την ομαδική. Σωστά. Οπότε, αν θέλετε, εγώ μπορώ να κάνω ένα pause, πρέπει να απαντήσω ένα τηλεφώνημα. Αν θέλετε, στα επόμενα 2-3 λεπτά να συζητήσετε μεταξύ σας πότε θέλετε να γίνει η εξέταση και να επιστρέψω σε 2-3 λεπτά. Θέλετε λίγο να ανταλλάξετε κάποιες απόψεις? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Εγώ κάνω mute και επιστρέφω σε 2 λεπτάκια. Παιδιά, εντάξει, αφού φαντάζομαι ότι του Καρτάλη το μάθημα θα μπει, όπως είπαμε, τώρα τέλη Ιανουαρίου, αυτό μάλλον θα μπει όπως συζητούσαμε και στο Discord. Γιώργο, θέλει να μας πει λίγο πότε είχαμε πει για το 802 για να δούμε αν συμφωνούν όλοι οι παρόντες. Και νομίζω είχαμε πει ένα μάθημα τη βδομάδα και για όσους εργάζονται, αν θυμάμαι καλά. Ναι, απλά είπε ισχύει ο τύπο στο Καρτάλι ότι όσοι είναι εκτός Αθηνών μπορούν να το δώσουν online και υπόλοιποι από κοντά. Οπότε αυτό αμέσως είναι ένα μάθημα στο οποίο τα παιδιά δεν χρειάζεται να κατεβούμε, ενώ μπορούμε να το βγάλουμε αυτό σαν παράγοντα. Αυτό δεν είπε ο Καρτάλης όμως ότι θα μας ενημερώσει, γιατί πρέπει να πάρει έγκριση, δεν ξέρω τι, ή πήρε έγκριση αυτό?
Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά είπε ότι έτσι το κάνανε τα προηγούμενα χρόνια, οπότε δεν βλέπω γιατί να πάρει έγκριση τώρα. Okay. Εγώ φαντάζομαι, για να το ξέρω, ο κύριος Λάπας προφανώς πήρε έγκριση και εκκρεμεί η ανακοίνωση. Έγκριση για την ημερομηνία, το φορμάτ όμως. Για το πώς θα το δώσουμε, είπε ότι αυτό είναι ακριβώς. Κύριο Πασχάλη. Ναι. Okay. Ωραία. Γιώργο, θέλεις να μας πεις λιγάκι πότε είχαμε πει για το 802. Θυμάσαι. Οπότε, όσο πιο πολύ μπορούμε να τα αργήσουμε, τόσο καλύτερο. Θέλετε να εκμεταλλευτούμε μέχρι και το 17 Δευτέρου που είπανε, ή να τελειώσουμε πιο γρήγορα? Γενικά, είχαμε πει μέχρι τις 13 να είναι το τελευταίο μας. Εγώ μ' αρέσει 13. Για πείτε και εσείς γνώμες. Παιδιά. Και εγώ λέω 13, παιδιά. Και πάει εγώ πάρα πολύ μετά. Ναι. Να έχουμε και ένα να ξεκουραστούμε και λίγο, ρε παιδιά. Ακριβώς, Μαρία. Και εγώ συμφωνώ 13. Και εγώ συμφωνώ. Μία ερώτηση. Η φυσική όμως πότε μπορεί 13 να γίνει? Νομίζω δεν μπορούσε κάποιος 13. Υπάρχει κάποιος, παιδιά, από εδώ που δεν όχι μπορεί να γίνει? Όχι από εμάς, κάτσε, μπαίνω λίγο στο... Για ένα επαγγελματικό ταξίδι, και εγώ κάτι θυμάμαι. Στις 13. Για κοιτάξτε λίγο. Αχ, ναι, σωστά. Ήταν ένα παιδί 13 με 16 που θέλετε. Ναι, για... Όχι, 13 με 16 νομίζω ο Δαγκλής ήταν, παιδιά, που έλεγε ότι θα λείπει. Όχι παιδί. Και ο Δαγκλής, αλλά και κάποιος. Μπράβο, ναι, και ένας δικός μας. Τώρα εντάξει, αν βέβαια όλοι συμφωνείτε για 13, οκ. Okay, θα... Νομίζω ο Άγγελες ή δεν ήσουν από το μπορούσε 13 με 16 που έγραψε. Ναι, εγώ 13 θα φύγω. Οπότε θα... 13 απόγευμα θα είμαι στο αεροπλάνο, οπότε ούτε online μπορώ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, okay, τι να πω, αν όλοι συμφωνείτε για 13, οκ. Okay. Το 12, ας πούμε, είναι αδύνατο. Το 12, να τον ρωτήσουμε αν γίνεται το φορμάτ διαδικτυακό και αν ναι, να το βάλουμε 12, παιδιά. Καλή ιδέα. Άμα ναι, γιατί είναι κρίμα να μην έχει κάνει ευκαιρία να δώσει. Ναι, είναι πολύ, ναι, είναι πολύ κρίμα. Όχι, θα την απορρίψουμε την ημερομηνία, αν δεν μπορεί ο Άγγελος. Ναι, ισχύει. Να το πούμε 12 απόγευμα. Ωραία. Σε περίπτωση που το format πρέπει να είναι Sony και δεν διαζώσεις, πρέπει να πούμε άλλη ημερομηνία. Για 10, μετά για Παρασκευή. Να πούμε 10. Ναι, αυτό θα λέγαμε. Μετά όμως το 803 πότε μπαίνει, άμα το βάλουμε 10. Την επόμενη εβδομάδα, 3 του μήνα, ξέρω εγώ. Την προηγούμενη, δηλαδή να μπει ένα μάθημα ανά εβδομάδα. Ναι, 2 ή 3. Ναι, εμένα μου αρέσει. Το 803 θα μπορούσε να μπει 5 2 του μήνα. Ή 3 το... Παρασκευή. Ναι. Ναι, ή στην ώρα του μαθήματος που ήθελε και δεν ξέρω αν ήθελε βασικά, λογικά όμως θα τον βολεύει. Ναι. Και μετά να μπει στις 10 του μήνα, το ακριβώς. 2. Και θα έχουμε και αρκετό κενό μέχρι το επόμενο εξάμηνο, έτσι. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και είναι όλα χωρισμένα σχεδόν κατά μία εβδομάδα, οπότε νομίζω... Μία εβδομάδα και κάτι ουσιαστικά, δηλαδή έχουμε 7 μέρες καθαρές για διάβασμα. Για ή ξαναπείτε το λίγο μία. 26, ναι, 26, 2 του μήνα και 10, θα λέω καλά. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Και με ενδεχόμενο το 2 να πάει και 3, άμα δεν έχει κανείς αντίρρηση. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Εντάξει, το ίδιο είναι, ναι, εκεί ουσιαστικά. Ή το 10 να πάει 12, δεν ξέρω αν προτιμάτε τελικά 10 ή 12. Παιδιά, το 6 πειράζει για το 803, ας πούμε, να το έχουμε Δευτέρα, μετά από Σαββατοκύριακο. Μετά δεν θα έχουμε χρόνο, ρε, εσύ, για τις ασκήσεις. Για το 802. Γιατί ουσιαστικά θα διαβάζεις μέχρι και Δευτέρα πριν πάμε. Λογικά δεν πρόκειται να έχεις αρχίσει να διαβάζεις άλλο μάθημα, φαντάζομαι. Ωραία, θέλουμε, θέλετε να το πάμε του τέτοιου 17. Να είμαστε απλές. Είπαμε ότι τουλάχιστον είμαστε μερικοί, δεν ξέρω τώρα αν είμαστε η πλειοψηφία, που θέλουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε ενώπιση του άλλου εξαμήνου και τραβάει πάρα πολύ εξεταστική μετά. Αρχικά δηλαδή του λέμε 2 του μηνός, ας πούμε, 5 του μηνός, αν κατάλαβα καλά, όχι. Όχι, 10, 10 ή 12 βασικά, νομίζω. 12 και μετά πάει 6, δηλαδή πώς γίνεται, μετά πάει... 10. 10 και 6 και 2 είπατε, 3, πόσο είπατε? Ναι, 2 το 803. Αναβδομάδα. Ωραία, πάμε αρχικά για το 12 να δούμε αν συμφωνήσει διαδικτυακά, που το θέλουμε και διαδικτυακά. Ναι, βασικά το format είναι το θέμα. Το 12 είναι Κυριακή, ρε παιδιά. Αυτό, επειδή όμως θα είναι διαδικτυακά, ίσως μπορούμε να το κάνουμε Κυριακή.
Ναι, αυτό με το φορμάτι. Πάμε για φορμάτι διαδικτυακό 12. Και βλέπουμε, αν μας πει όχι, θα πούμε οκ, okay, θα πούμε μετά. Στις 10, 9 και 10, 10. Πώς το μπορώ να σας βοηθήσω, αν θέλετε. Καλησπέρα. Ναι. Συγγνώμη, αλλά... όχι, δεν άκουσα πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Μην ανησυχείτε και επίσης δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά το λέω για οικονομία της συζήτησης, ότι ό,τι θέλετε με ρωτάτε, να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εδώ είμαι. Καλησπέρα, κύριε Καθηγητά. Μόλις επέστρεψα, ναι. Απλά να σας πληροφορήσω, ξέχασα να σας πω κάτι, ότι για τις 17 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, προσπαθούμε να προετοιμάσουμε μία ημέρα καριέρας που θα έρθει όλη η ελληνική βιομηχανία διαστημικής την Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πληροφορικής. Και επίσης έχουμε καλέσει και προσπαθούμε να συντονίσουμε να έρθει και ο κύριος Πιερακάκης την ημέρα εκείνη ή κάποιος από το Υπουργείο, ώστε έτσι να έχουμε μια παρουσίαση της βιομηχανίας και να είναι μια μέρα καριέρας του ΣΤΑΡ και του προπτυχιακού τμήματος αεροδιαστημικής. Ναι. Κυρία καθηγητά, δεν μιλήσαμε για τις 17 τόσο, οπότε και τώρα που μας το λέτε, ναι. Ωραία. Το άλλο που ήθελα να πω, απλά άκουσα, είναι ότι φορμά διαδικτυακό φυσικά και επιτρέπεται. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς δυστυχώς ή ευτυχώς είστε διαδικτυακά, μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε το flexibility να το κάνουμε αυτό. Εφόσον γίνει διαδικτυακά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για Κυριακή. Θα στερήσετε δηλαδή την Κυριακή από μένα, από την οικογένεια, έτσι, η Σοφία. Αυτό είναι το στοίχημα και φαντάζομαι θα λέτε πώς θα δωροδοκίσετε το καθημερινή σας. Για να εννοείτε. Κύριε καθηγητά, θα αφήσουμε μια καθημερινή για σας. Κύριε καθηγητά, και εμείς οικογένεια είμαστε όμως. Το ξέρω και αυτό πήγα να πω, αλλά μου κλέψατε όλες τις ατάκες που βλέπω, ότι με την εξεταστική είστε όλοι πολύ ετοιμόλογοι, που με ενθουσιάζει ως ένα σημείο αυτό. Εννοείται, παιδιά, κανένα πρόβλημα, και την Κυριακή μπορούμε να το κάνουμε το μάθημα διαδικτυακά, αρκεί απλά να ακολουθήσουμε τους κανόνες που έχουμε για τις διαδικτυακές εξετάσεις. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Μία πιθανή ημερομηνία είναι στις 12 του Φλεβάρι, κύριε καθηγητά. Ναι. Που ναι, συμφωνούσαν οι περισσότεροι, από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε Κυριακή, ξέρω εγώ, για να χρησιμοποιήσετε και την ημέρα, ξέρω εγώ, 7 η ώρα το απόγευμα. Οκ. Okay. Ναι, αμέ. Ωραία. Ωραία. 12 λοιπόν, 7 το απόγευμα, διαδικτυακά. Η επόμενη ερώτηση είναι open book ή closed book. Με τυπολόγιο. Δηλαδή, στην εξέταση θα σας δώσω το τυπολόγιο που έχουμε όλες τις εξισώσεις. Κύριε καθηγητά, μας λέτε λίγο τους κανόνες αυτούς που αναφέρατε πριν. Οι κανόνες είναι ότι θα πρέπει να έχετε όλοι οι κάμερες ανοιχτές, ότι θα πρέπει να είστε muted, ότι πρέπει να κάνω έλεγχο. Ότι θα πρέπει μετά με ένα smartphone να βγάλετε φωτογραφίες το κείμενό σας, να το κάνετε PDF, να μου το στείλετε μέσα στα 10 λεπτά περίπου από τότε που έχει λήξει η εξέταση, και να μην αντιγράφετε και να μην, ξέρω εγώ, φέρετε κανέναν αστροναύτη μαζί να σας λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό. Ναι. Αυτό. Αυτοί είναι οι κανόνες, έτσι πολύ γενικά. Δεν είναι. Σας εμπιστευόμαστε προφανώς, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που κάναμε εξετάσεις επί COVID. Εσείς, κύριε καθηγητά, τι προτείνετε, open book ή closed book? Είναι πιο ωφέλιμο για μας? Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά, απλά νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει τα closed book exams, απλά όταν είναι closed book exam, αγχώνεστε με τις εξισώσεις και με όλα αυτά. Εγώ θα σας ανεβάσω βέβαια ένα τυπολόγιο με το τι χρειάζεται για να το ξέρετε εκ των προτέρων και να εξασκηθείτε. Με το open book υπάρχει η πίεση του χρόνου. Δηλαδή πιέζεστε με το χρόνο, γιατί πιστεύετε ότι με τη βοήθεια των σημειώσεων μπορείτε να απαντήσετε όλα τα ερωτήματα, αλλά εκεί όντως και πάντα υπάρχει πίεση του χρόνου. Παιδαγωγικά δεν νομίζω ότι κάνει διαφορά. Κυρία καθηγητά, μπορούμε να μην το απαντήσουμε αυτό τώρα και να δώσουμε λίγο χρόνο και στους συναδέλφους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην είναι εδώ, να έχουν μια άποψη.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Προτείνω να το σκεφτείτε. Να το ναι, ας το σκεφτούμε λιγάκι αυτό. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Τα θέματα, ας πούμε, είναι διαφορετικά. Είναι open ή closed. Έχει διαφορά, κάποια διαφορά. Όχι, όχι ιδιαίτερα. Όχι. 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 Και τα δύο τύπων θεμάτων σε αυτό το μάθημα δοκιμάζουν την κριτική σας σκέψη και όχι την απομνημόνευση. Κατανοητό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο στο μάθημα, ας το αφήσουμε αυτό και να πούμε ότι κάποιο μέλος της ομάδας σας, ίσως η Μαρία που έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες, να μου στείλει κάποιο μήνυμα μέχρι, ξέρω εγώ, το τέλος της επόμενης εβδομάδας και να μου ανακοινώσετε την απόφασή σας, αν θέλετε open book ή closed book, ώστε να ετοιμάσω απλά τα θέματα. Ένα θέμα. Συμφωνούμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση πριν ξεκινήσουμε, παιδιά, το μάθημα μας. Ωραία. Να προχωρήσουμε, λοιπόν. Σήμερα, όπως σας είπα, θα δούμε τα δύο τελευταία υποσυστήματα δορυφόρων αυτού της θερμικής προστασίας και θερμικού ελέγχου και θα δούμε πάρα πάρα πολύ εισαγωγικά το υποσύστημα τηλεπικοινωνιών και ζεύξεων. Απλά εδώ να σας θυμίσω ότι το μάθημα τηλεπικοινωνίων, δορυφορικής τηλεπικοινωνίας, μπορείτε, το έχετε μάθημα επιλογής στο επόμενο εξάμεινο σε αυτούς που θα πάνε στο upstream και μπορείτε να το... Δείτε το μάθημα πολύ πιο λεπτομερώς από ότι προφανώς θα το δούμε έτσι πολύ εισαγωγικά σήμερα. Στην ενότητα, λοιπόν, σήμερα, αυτό που θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε είναι να καταλάβουμε και να αναθεωρήσουμε και να κατανοήσουμε τη φυσική της μεταφοράς θερμότητας στο διάστημα που έχει μερικές ιδιαιτερότητες. Θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποιους πολύ πολύ πρωτόλιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φτιάξουμε ένα θερμικό μοντέλο ενός διαστημικού σκάφους, τις τεχνικές θερμικού ελέγχου και να προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε, να δούμε πώς μπορούμε δηλαδή να φέρουμε εις πέρα σε έναν τέτοιον θερμικό σχεδιασμό. Προφανώς και θα θυμάστε από τα προηγούμενα μαθήματα του συγκλονιστικού μαθήματος M802 ότι στη Γη τα αντικείμενα λειτουργούν σε ένα πολύ λογικό και ήπιο θερμικό περιβάλλον σε σχέση με το διάστημα, δηλαδή ξέρουμε ότι στο διάστημα έχουμε πολύ ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας. Αυτό θα το έχετε δει και από τα άλλα μαθήματα που έχουμε επίσης στο STAR. Και ίσως να γνωρίζετε από τη φυσική, αν δεν τη γνωρίζετε, προτείνω να ξαναπάτε να δείτε λίγο την φυσική της τρίτης λυκείου, το πώς γίνεται η μεταφορά θερμότητας μέσω σε ένα σώμα που, για παράδειγμα, υποβάλλεται σε αυτές τις μεταβολές θερμοκρασίας, με την αγωγημότητα, όταν τα αντικείμενα βρίσκονται σε επαφή, τη συναγωγή με την κίνηση κάποιου υγρού και την ακτινοβολία, όπου έχουμε κάποια ανταλλαγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η διαδικασία, λοιπόν, αυτής της μεταφοράς μας αλλάζει τη θερμοκρασία. Αυτή μπορούμε να τη μετρήσουμε και θέλουμε επίσης πολλές φορές να την ελέγξουμε. Και αυτό το πράγμα το κάνουμε πολλές φορές και με ενεργητικό και με παθητικό τρόπο. Δηλαδή, πολλές φορές βάζουμε κάποιο σύστημα, όπως είναι για παράδειγμα το air conditioning στο αυτοκίνητο μέσα σε ένα δωμάτιο, ή όπως τώρα αν είστε σαν εμένα στο δωμάτιο εδώ πέρα, βάζετε ένα ηλεκτρικό σώμα, ένα καλωριφέρ, το οποίο ακτινοβολεί θερμότητα για να μπορέσει να επηρεάσει τη θερμότητα του δωματίου, άρα και του σώματός μας. Αυτό το οποίο θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε είναι ότι για να πραγματοποιήσουμε τον θερμικό σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους, ενός δορυφόρου ή διαστημοπλοίου, θα πρέπει να γνωρίζουμε έτσι κάπου χονδρικά τα όρια θερμοκρασίας για κάποια υποσυστήματα, components και μέρη ενός διαστημικού σκάφους. Έτσι, για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό υπάρχει μια πρώτη έτσι τυπική προδιαγραφή η οποία λέει ότι μπορεί να λειτουργεί αυτό που λέμε θερμοκρασία δωματίου ή το εύρος 0 έως 70 βαθμούς Κελσίου, αν και το 70 είναι αρκετά ακραίο. Υπάρχουν άλλες προδιαγραφές, όπως είναι για παράδειγμα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για στρατιωτικά συστήματα που λειτουργεί από μείον 55 έως 125 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό είναι επίσης μία προδιαγραφή που έχουμε για διαπλανητικές αποστολές συνήθως επίσης. Αλλά βλέπετε ότι η διαφορά με την προηγούμενη είναι αρκετά σημαντική και προφανώς το κόστος, η διαφορά κόστος στον σχεδιασμό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν διάφορα υποσυστήματα, όπως οι μπαταρίες, τα καύσιμα, τα οποία πρέπει να εγγυηθούμε, να σχεδιάσουμε δηλαδή,
ότι θα μπορούν να λειτουργούν σε μικρότερα και πιο ευαίσθητα εύρη θερμοκρασιών, όπως είναι για παράδειγμα οι μηχανολογικές σχεδιάσεις, τα ρουλεμάν εδώ πέρα είναι από μείον 45 έως συν 65 βαθμούς Κελσίου, συγγνώμη για αυτό το τάιπο, και το ίδιο για τα ηλιακά κύτταρα από μείον 60 έως συν 60 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η απόδοση αυτών των συστημάτων μπορεί να είναι συγκεκριμένη σε αυτό το εύρος θερμοκρασιών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασιών. Μπορεί να έχουν μια αρκετά σημαντικά υποβαθμισμένη απόδοση λειτουργία σε αυτήν ή μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην έχουν πολύ μεγάλη αντοχή, δηλαδή να λειτουργήσουν για 2 ή 3 μέρες και μετά κάποια στιγμή να καταρρεύσουν, να σταματήσουν να λειτουργούν, όπως είναι οι μπαταρίες, για παράδειγμα, οι οποίες ξέρουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία στη θερμοκρασία. Άρα, ο στόχος με τον οποίο εμείς έχουμε, όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα θερμικής προστασίας και ελέγχου, όπως λέγεται, thermal protection και thermal control στα αγγλικά, το σύστημα αυτό, είναι ότι θα πρέπει όλα τα υποσυστήματα να λειτουργούν μέσα σε κατάλληλα όρια θερμοκρασιών, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον που μπορεί να συναντήσει το διαστημικό σκάφος. Δηλαδή, όταν σχεδιάζουμε μια διαστημική αποστολή, πρέπει να ξέρουμε την τροχιά. Όταν αυτή είναι χαμηλή υγιεινή τροχιά, είναι αρκετά προβλέψιμη, αλλά όταν είναι μια διαπλανητική αποστολή, στις οποίες τις αλλάζουμε την τροχιά, θα πρέπει προφανώς να γνωρίζουμε όλα τα best cases και worst cases τα οποία θα υποβληθεί θερμικά ο δορυφόρος. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής, παιδιά, που θέλετε να ρωτήσετε? Κύριε καθηγητά, okay, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Αυτός ο συνδυασμός κυρίως για τις μπαταρίες και όλος ο μηχανολογικός σχεδιασμός, αυτές οι προδιαγραφές πλέον με την υιοθέτηση των κανονισμών που υπάρχουν για τα ντεμπρί έχει αλλάξει? Γιατί φαντάζομαι ότι όταν κάνουν deorbit θα πρέπει να μην αντέχουν και αν αντέχουν, ναι, δηλαδή και υψηλές, ναι, θερμοκρασίες. Αυτά τείνουν να αλλάξουν. Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Για παράδειγμα, στις δεξαμενές καυσίμων αλλάζουμε τα όρια, αλλά εδώ υπάρχει και ένα, αυτό που λέμε στα αγγλικά, contradiction. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλουμε να έχουν υψηλή αντοχή και να μπορούν να αντέξουν κάποιες θερμικές διαταραχές. Ταυτόχρονα, όμως, δεν θέλουμε να τα κατασκευάσουμε να είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, γιατί αν το κάνουμε αυτό, κατά τη διάρκεια της επανεισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης, πολλές φορές αυτές οι δεξαμενές καυσίμων, για παράδειγμα, εξαιτίας και της γεωμετρίας τους, αλλά και των υλικών αντοχής που έχουν υψηλής αντοχής, αντέχουν τις μεγάλες αυτές διαταραχές θερμοκρασίας και μπορεί, για παράδειγμα, να φτάσουν και να συγκρουστούν με κάποιο σημείο του εδάφους ή του ωκεανού στη Γη. Οπότε υπάρχει μια καινούργια σχεδιαστική μέθοδος, να το πούμε κάπως έτσι, αυτό που λέγεται design for demise. Δηλαδή το να σχεδιαστεί ένα υποσύστημα ώστε να καταστραφεί όταν μπει στην επανείσοδο. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που ίσως να θυμάστε όλοι από όταν μας κάνανε κάποια μαθήματα φυσικής στο Λύκειο και στο γυμνάσιο, γιατί τα κουτάκια π.χ. της Coca-Cola των αναψυκτικών κατασκευάζονται από αυτό το λεπτό υλικό αλουμινίου, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, που έχουν, γιατί οξυδώνονται και έτσι εξαφανίζονται, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου στην ατμόσφαιρα. Προφανώς τώρα, με την αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά και την αλλαγή που έχουμε γενικότερα στις διαστημικές υπηρεσίες και στην κοινότητα, στην κοινωνία της διαστημικής, αυτή τη στιγμή αυτό που πάει να γίνει και έχει ήδη ανακοινωθεί από την ESA, όπως ξέρετε, είναι το Zero Debris Approach. Είναι ότι πλέον η ESA, το European Space Agency, είναι ο πρώτος διεθνής οργανισμός που έχει ανακοινώσει με το ανάλογο κόστος, οικονομικό κόστος, ότι οτιδήποτε σχεδιάζει θα είναι για, δεν θα προκαλεί καθόλου ντεμπρί. Οπότε συμβαίνει αυτό, αλλάζουν οι προδιαγραφές, οπότε αυτό είναι μια διαδικασία δυναμική και προφανώς θα δούμε και πολύ περισσότερες αλλαγές πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ήταν μια μακρά απάντηση σε μια πολύ σύντομη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι ήταν καλή ερώτησή σου, Μαρία. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία και το θερμικό σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους, προφανώς αυτό το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ το σχεδιασμό ενός δορυφόρου, ειδικά των δορυφόρων που είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη,
που μας απασχολούν κυρίως, γιατί είναι το πάνω από το 90-95% των δορυφόρων και των διαστημοπλοίων που σχεδιάζουμε, είναι η ατμόσφαιρα και προφανώς η ατμόσφαιρα επηρεάζει πάρα πολύ τη θερμοκρασία των δορυφόρων. Αυτό το οποίο εμείς πάντα θέλουμε βέβαια να πετυχαίνουμε είναι μια θερμική ισορροπία. Και αυτή η θερμική ισορροπία εξαρτάται από όλες τις εισόδους και τις εξόδους θερμότητας. Δηλαδή, αν έχω ένα σώμα όπως είναι ένας δορυφόρος, θα ασκείται πάνω του κάποια θερμότητα από διάφορες πηγές και επίσης εκπέμπει κάποια θερμότητα, όπως θερμότητα εκπέμπει ένα καλοριφέρ, για παράδειγμα, ή μεταδίδει ένα air condition με ένα δυναμικό τρόπο. Η μεταφορά θερμότητας θα δούμε ότι γίνεται με ακτινοβολία, άρα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ξέρουμε τις θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας και φυσικά, όπως έχετε μάθει από τα μαθήματα του κυρίου Δαγκλή, όλα αυτά επηρεάζονται με τα διάφορα έτσι, φαινόμενα που μελετούμε και που υπάρχουν και αφορούν τον διαστημικό καιρό. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν το ένα το άλλο. Όσον αφορά το θερμικό σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους, αυτό που προφανώς και θα πρέπει να δούμε είναι τις πηγές θερμότητας. Ξέρουμε ότι ένα διαστημικό σκάφος παίρνει απευθείας θερμότητα από τον ήλιο. Φυσικά παίρνει και από την ανάκλαση της θερμότητας πάνω στη γη. Υπάρχει αεροδυναμική τριβή, υπάρχει επιφάνεια του δορυφόρου και τα υλικά του δορυφόρου και η μόνωση που έχει. Οπότε υπάρχουν διάφορες πηγές θερμότητας και μία η οποία έτσι, το αλμπίντο είναι μία την οποία έτσι δεν συνήθως προσέχουμε πάρα πολύ, η ανακλαστικότητα δηλαδή της γης η Λευκάδια, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και να λάβουμε υπόψη μας όταν σχεδιάζουμε το σύστημα θερμικής προστασίας ενός διαστημοπλοίου και ενός δορυφόρου. Είναι λοιπόν αυτές οι κύριες πηγές τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και προφανώς θα πρέπει να λάβουμε, και είναι πολύ σημαντικό μέρος στο σχεδιασμό υπόψη μας, το τι θερμότητα παράγει ο ίδιος δορυφόρος και τα υποσυστήματα που έχουν μέσα οι δορυφόροι. Όλοι σας, όπως σας έχω πει σε διάφορες διαλέξεις, όταν κρατάτε το κινητό σας, μια ηλεκτρονική συσκευή, αναλόγως με το πώς το χρησιμοποιείτε, παράγεται θερμότητα και θα πρέπει αυτή η εκτόνωση της θερμότητας, η αποδέσμευση της θερμότητας, η απαγωγή της θερμότητας να γίνει με έναν σωστό τρόπο ώστε να μην υπερθερμάνει και να μην έτσι δημιουργήσει μια υπερβολική ή καταστροφική κατάσταση στην ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούμε. Όσον αφορά το θερμικό σχεδιασμό, είναι σημαντικό να δούμε λίγο κάποιους βασικούς νόμους της φυσικής. Για παράδειγμα, την ακτινοβολία ενός μέλλον σώματος black body, η οποία είναι ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα σώμα και είναι συνάρτηση της απόλυτης θερμοκρασίας του. Και έχουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να περιγράψουμε την ακτινοβολία, όπως η καμπύλη Planck, για παράδειγμα, ενός μέλλον σώματος ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. Και φυσικά αυτές οι καμπύλες διαφέρουν ανάλογα με το υλικό. Μπορούμε να μελετήσουμε το φάσμα και μπορούμε να δούμε τη μέγιστη εκπομπή σε κάποιο μήκος κύματος. Και αυτό γίνεται μέσω του νόμου του Βιν. Είναι πράγματα εισαγωγικά, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε έτσι πολύ πολύ λεπτομερώς, αλλά προφανώς και μελετούμε την ακτινοβολία χρησιμοποιώντας αυτούς τους πολύ βασικούς νόμους της φυσικής που μας επιτρέπουν έτσι να κάνουμε και κάποιους πρώτους μαθηματικούς υπολογισμούς. Ο νόμος Στέφαν Μπόλτσμαν μας επιτρέπει όταν πάρουμε αυτή τη συνάρτηση Planck να την ολοκληρώσουμε σε όλα τα μήκη κύματος και να βρούμε τη συνολική ισχύ που εκπέμπεται από ένα μέλλον σώμα αναμονάδα περιοχής. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτή η εξίσωση που ίσως να την έχετε ξαναδεί, όπου έχουμε τη σταθερά Στέφαν Μπόλτσμαν και εδώ μπορούμε να δούμε ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του σώματός μας, αν έχει μια συγκεκριμένη ποσότητα θερμοκρασίας 27 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 273 συνθήτα το 300 Κέλβιν, τότε γνωρίζουμε την εκπομπή μας στο υπέρυθρο, ξέρουμε πόσο ακτινοβολούμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της περιοχής του σώματός μας και αρχίζουμε να κάνουμε κάποιους απλούς υπολογισμούς, δηλαδή εφόσον ξέρουμε το φάσμα, ξέρουμε πόσα βάτ εκπέμπουμε ένα τετραγωνικό μέτρο, μπορούμε να δούμε το πώς αυτή η ροή θερμότητας συνδυαστικά λειτουργεί και ισορροπεί με μια θερμοκρασία π.χ. στο δωμάτιο
και να δούμε τι τυχόν απώλειες έχουμε, για παράδειγμα, ή για το τι προσθήκες έχουμε στη θερμότητα, σε αυτό που λέμε θερμική ισορροπία. Άρα είναι πολύ σημαντικό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να μπορούμε να υπολογίσουμε τη θερμότητα, τα βατ, ανά κάθε τετραγωνικό μέτρο, για παράδειγμα, του δορυφόρου στην επιφάνειά του γενικότερα. Είναι μια σημαντική παράμετρος και αρχίζετε και καταλαβαίνετε ίσως και το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ισορροπία της θερμότητας που έχουμε για να μπορούμε να την ελέγξουμε και επίσης να μπορούμε να γνωρίζουμε τις διάφορες μεταβολές και ροές που έχουμε. Το ηλιακό φάσμα, ξέρουμε ότι ο ήλιος δίνει μία πυκνότητα ισχύως και χρησιμοποιούμε έναν μέσο όρο, μπορούμε να την υπολογίσουμε, 1350 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, μπορούμε να την μετρήσουμε πόση είναι αυτή που φτάνει στην ατμόσφαιρα της Γης, σε κάποια απόσταση όπως είναι το αστρονομικό. Μπορούμε επίσης να την χαρακτηρίσουμε, να την μελετήσουμε, ήτανε τα πρώτα πειράματα που θελήσαμε να κάνουμε στη δεκαετία του 50 και του 60, όταν αρχίζαμε να εκτοξεύουμε δορυφόρους, ώστε να μελετήσουμε γενικότερα τις ροές, το φάσμα και το πώς γενικότερα συμπεριφέρονται διάφορα υλικά με τη ροή που προέρχεται δηλαδή από τον ήλιο και με το πώς διαταράσσει την θερμική ισορροπία πάνω σε ένα σώμα. Πέρα λοιπόν από τον ήλιο και το ποσότητα της ροής που αυτή φτάνει με το ηλιακό φάσμα, κάτι το οποίο επίσης επηρεάζει πάρα πολύ τον σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους, είναι ακριβώς η τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο. Γνωρίζουμε τις εποχές, γνωρίζουμε ότι αυτές αλλάζουν και αυτό έχει να κάνει με τη θέση του ήλιου και της Γης, οπότε ανάλογα με τη θέση που έχει ο ήλιος και η Γη θα πρέπει να υπολογίζουμε αυτές τις συνολικές αλλαγές θερμοκρασίας. Γι' αυτό στο επόμενο μάθημα το οποίο θα κάνουμε, που έχει να κάνει με τη σχεδίαση διαστημικών συστημάτων και δορυφόρων, θα δούμε ένα καινούριο εργαλείο το οποίο λέγεται Satellite Toolkit, με το οποίο θα πρέπει να βάζουμε τις λεπτομέρειες της τροχιάς, δηλαδή το υψόμετρο της τροχιάς, αλλά θα πρέπει να βάζουμε και την ημερομηνία εκτόξευσης, ώστε να υπολογίσουμε ακριβώς τη θέση του ήλιου και έτσι να μπορούμε, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε τη φωτεινότητα, να γνωρίζουμε τη ροή της θερμότητας από τον ήλιο και έτσι να κάνουμε όλους τους σωστούς υπολογισμούς. Άρα και η θέση του ήλιου και οι εποχές παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο θερμικό σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους. Υπάρχουν κάποιες βασικές παράμετροι που θα ήθελα έτσι λίγο να δούμε εισαγωγικά. Είναι ότι την ικανότητα εκπομπής που έχουν τα υλικά και η φασματική ημισφαιρική ικανότητα εκπομπής είναι αυτό που λέμε η αναλογία της πραγματικής ακτινοβολίας ενός σώματος προς την ακτινοβολία ενός μέλανος σώματος. Και αυτό δίνεται από την εξίσωση που βλέπετε εδώ πέρα ε. Και έχουμε να κάνουμε με την ικανότητα εκπομπής ε, τον μέσο όρο, η οποία είναι και ως γνωστή ως ικανότητα εκπομπής ή απλά εκπομπή. Εάν αυτή έχει την τιμή 1, σημαίνει ότι ακτινοβολεί τέλεια. Αν είναι 0, σημαίνει ότι δεν εκπέμπει καθόλου ακτινοβολία και όλα τα αντικείμενα στην πραγματικότητα βρίσκονται κάπου ανάμεσα. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα σας δίνουμε, δηλαδή για παράδειγμα τις τιμές όλων αυτών των σταθερών που έχει να κάνει με το υλικό που έχουμε και με το πώς έχουν σχεδιαστεί. Όσον αφορά την ικανότητα εκπομπής, χρησιμοποιούμε και έναν συντελεστή βαρύτητας για τον υπολογισμό της ροής. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα την τιμή που έχει για ένα μέλλον σώμα και μετά έχουμε για ένα σώμα που έχει μία εκπομπή ε. Οι τιμές αυτές με το ε, με το emissivity για παράδειγμα, έχουν να κάνουν με τα χρώματα, τα οργανικά υλικά ή το γυαλί. Έχουν διαφορετικές τιμές αναλόγως με το τι επιχρήσματα και επικαλύψεις έχουμε. Τα γυαλισμένα μέταλλα έχουν χαμηλές εκπομπές και τα ψηδωμένα μέταλλα έχουν επίσης υψηλότερα επίπεδα εκπομπής. Οπότε χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές και επικαλύψεις, αυτό που λέμε στη λαϊκή μπογιές, για να μπορούμε να τροποποιούμε τις διάφορες αυτές ιδιότητες που έχουν τα υλικά και τη συμπεριφορά τους με τον θερμικό σχεδιασμό. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως βάφουμε πάντα όλα τα εξωτερικά, τις εξωτερικές επιφάνειες ενός δορυφόρου με αντιοξυδωτικά, για να μπορούμε να αντέξουμε στον χρόνο
όπως συμβαίνει για παράδειγμα με ένα αυτοκίνητο ή με ένα αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα επιχρήσματα και τις μπογιές και τις επικαλύψεις που είναι πολύ 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 σημαντικές. Εάν θέλουμε να δούμε κάποιες έτσι απλές γραφικές παραστάσεις για την ικανότητα εκπομπής σε διάφορα μήκη φάσματος που υπάρχουν, και βλέποντας για παράδειγμα την εκπομπή, βλέπετε τα διάφορα υλικά, stainless steel, tungsten, το γυαλί για παράδειγμα, πώς αυτά διαφέρουν και πώς έτσι διαφέρουν το ένα από το άλλο αναλόγως με τα μήκη κύματος και αναλόγως με την ικανότητα εκπομπής που έχουν. Πλέον υπάρχουν φυσικά συγκεκριμένες προδιαγραφές, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία για το τι υλικά χρησιμοποιούμε στο διάστημα, οπότε αν μπείτε σε ένα βιβλίο όπως είναι το Space Mission Analysis and Design, σας λέει έτσι πολύ πολύ εύκολα και σύντομα τι υλικό να χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα αλουμίνιο, τι επικαλύψεις βάζουμε πάνω σε έναν δορυφόρο, ώστε να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε την σχεδίαση του δορυφόρου και δομικά, αλλά και για τον θερμικό σχεδιασμό, για την αντοχή π.χ. στις ακραίες θερμότητες, είτε αν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό ή πάρα πολύ κρύο σε κάποια πολύ κρύα θερμοκρασία. Η ικανότητα απορρόφησης είναι αυτό που λέει η λέξη, είναι η ροή φασματικής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μία επιφάνεια και η ποσότητα της ακτινοβολίας που απορροφάται, και αυτό το βλέπουμε με αυτή την εξίσωση α-λάμδα που βλέπετε εδώ πέρα, και η απορροφητικότητα α είναι αυτό που είναι ως γνωστός ικανότητα απορροφητικότητας, και αν η τιμή του είναι 1 σημαίνει ότι το σώμα απορροφά τέλεια την ακτινοβολία, ενώ αν είναι 0 σημαίνει ότι δεν απορροφά την ακτινοβολία, και πάλι αναλόγως με το τι υλικό έχω υπάρχουν διάφορες τιμές και διάφορες ποσότητες που ορίζουν διάφορα υλικά και μπορούμε έτσι να τις αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε για παράδειγμα τις θερμικές ιδιότητες ενός υλικού. Όσον αφορά την ικανότητα απορροφητικότητας, χρησιμοποιεί και αυτή η συντελεστή βαρύτητας για τον υπολογισμό της ισχύως και εξαρτάται με το εμβαδό προβολής στον ήλιο για παράδειγμα. Οπότε έχουμε ένα σώμα απορροφητικότητας α, όπου το A projected που βλέπετε εδώ πέρα είναι η περιοχή που προβάλλεται προς τη ροή, δηλαδή είναι αυτή η επιφάνεια που κοιτάζει τον ήλιο, να το πούμε κάπως έτσι. Τα χρώματα μπορούν να έχουν ένα πάλι ευρύ φάσμα απορροφητικότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό χρησιμοποιούμε διάφορα χρώματα άσπρο και μαύρο στα αυτοκίνητα και στα αεροσκάφη, γιατί έχουν αυτές τις ιδιότητες της θερμικής προστασίας και της απορροφητικότητας. Οπότε πάλι προσπαθούμε να κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες έξυπνες λύσεις με την επιλογή των χρωμάτων για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ικανότητες της απορροφητικότητας και της εκπομπής. Μια τρίτη παράμετρος που παίζει ρόλο είναι η ανακλαστικότητα ή διαπερατότητα ενός υλικού και είναι η ικανότητά του να μπορεί να αντανακλά την ακτινοβολία κατοπτρικά ή να έχουμε κάποια διάχυση, όπως είναι για παράδειγμα σε ένα φύλλο λευκού χαρτιού ή με κάποιο έτσι ενδιάμεσο τρόπο. Οπότε έχουμε αυτή την παράμετρο που τη λέμε ανακλαστικότητα και έτσι έχει κάποιες παρόμοιες λειτουργίες με την απορροφητικότητα, αλλά εκεί έχουμε τον αριθμητή που είναι η ποσότητα της ακτινοβολίας που ανακλάται. Για εσάς αυτά πρέπει να είναι τρεις παράμετροι που θα σας δίνουμε τις τιμές και φυσικά ένα αντικείμενο μπορεί να είναι ημιδιαφανές, μπορούμε όμως να ορίσουμε την διαπερατότητα TAF αναλόγως με την ποσότητα της ακτινοβολίας που μεταδίδει και έτσι μπορούμε να την ορίσουμε χρησιμοποιώντας τους κανόνες που βλέπετε εδώ πέρα, α συν TAF ίσον 1, α συν ρο συν TAF για ένα μη διαφανές αντικείμενο. Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι παράμετροι θα σας δίνουμε τις τιμές, όπως τα παραδείγματα που υπάρχουν στις ασκήσεις που σας έχω ανεβάσει στα αντίστοιχα κεφάλαια στο E-Class ή στο Understanding Space, και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι για να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να μας προστατεύσει θερμικά, χρησιμοποιώντας π.χ. μια σειρά από μπογιές ή επικαλύψεις. Υπάρχουν στο θερμικό σχεδιασμό και άλλοι τύποι σωμάτων και έτσι θα πρέπει εμείς να γνωρίζουμε ακριβώς τους νόμους του Kirchhoff, έτσι ώστε να μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε.
Μπορούμε δηλαδή να δούμε ότι η συμπεριφορά των υλικών έχει αρκετά μεγάλες διαφορές αναλόγως με το τι υλικό έχουμε να κάνουμε. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική και να αναλύσουμε ακόμα και σε μεγαλύτερο βάθος για τι συμβαίνει με τις θερμικές διεργασίες σε ένα σώμα. Και χρησιμοποιούμε τον νόμο του Kirchhoff, γιατί αυτός δηλώνει ότι η φασματική ικανότητα εκπομπής όταν έχουμε την εκπομπή ακτινοβολία σε μία θερμοκρασία είναι ίση με την απορροφητικότητα για ακτινοβολία που προέρχεται από ένα μέλλον σώμα. Οπότε χρησιμοποιούμε αυτή την εξίσωση εδώ πέρα και αυτή τη συνθήκη, όπου μπορούμε να μελετήσουμε διάφορα αντικείμενα που έχουν αυτές τις ιδιότητες και να μπορούμε, για παράδειγμα, να τα αναλύσουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις ισότητες και αυτές τις ειδικές συνθήκες, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες πρώτες αναλύσεις και να αρχίζουμε να μελετάμε έτσι τη θερμική συμπεριφορά ενός σώματος όταν αυτό βρίσκεται σε τροχιά. Και πάλι να επαναλάβω ότι είναι έτσι πολύ πολύ πρωτόλια η ανάλυση αυτή. Έχουμε κάνει πάρα πολλές απλοποιήσεις για να μπορούμε να βγάλουμε αυτή την πρώτη ανάλυση και χρησιμοποιούμε αυτούς τους βασικούς κανόνες για να μελετήσουμε και κυρίως να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα θερμικής προστασίας για ένα διαστημικό σκάφος. Αλλά να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα έτσι λίγο πιο πρακτικά με κάποια απλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, αναλόγως με το τι θεώρηση κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, για παράδειγμα, όπως η πρόβληση στη θερμοκρασία της γης. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υποθέσεις εργασίας στις σχέσεις του μέλλον σώματος για να προβλέψουμε τη θερμοκρασία της γης. Αν υποθέσουμε ότι η ανακλαστικότητα της γης είναι 30%, δηλαδή το 30% της ζωής ανακλάται κατευθείαν πίσω στο διάστημα με αυτή την έτσι, υπόθεση εργασίας, και αν η απορροφητικότητα της γης είναι 70%, μπορούμε να κάνουμε κάποιες πρώτες αναλύσεις, μπορούμε δηλαδή να βρούμε τη συνολική ισχύ θερμότητα που απορροφάται από τη γη, το Q absorbed, το οποίο είναι π.χ. το 70% επί τη ροή, επί το εμβαδό που προβάλλεται, και μπορούμε να βρούμε, για παράδειγμα, τις ποσότητες της θερμότητας που απορροφούνται χρησιμοποιώντας τη σφαίρα της γης. Για να το οπτικοποιήσουμε αυτό, βλέπετε το σχεδιάγραμμα εδώ πέρα, βλέπουμε τη γη η οποία εκπέμπει θερμότητα έτσι με ακτίνες σε όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε το ένα της μέρος το οποίο το χτυπά, να το πούμε έτσι, η ακτινοβολία που έρχεται από τον ήλιο, το solar flux, και φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους τύπους που γνωρίζουμε, το A-projected, για να μπορέσουμε να δούμε το εμβαδό και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιους πρώτους υπολογισμούς. Εάν υποθέσουμε ότι η Γη δεν έχει μία εσωτερική πηγή θερμότητας, ο πλανήτης θα φτάσει τη θερμοκρασία της Ευρωπαίας όταν η θερμική ισχύ του ακτινοβολείται, Q-radiated, δηλαδή είναι ίση με τη θερμική ισχύ που απορροφάται. Δηλαδή η ισχύ εισόδου, η θερμότητα εισόδου θα είναι ίση με αυτή την θερμότητα εξόδου. Είναι μία υπόθεση εργασίας που κάνουμε πάλι, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία πρώτη έτσι, τιμή. Εφόσον λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις που είδαμε, αυτή της ακτινοβολίας, το Q-radiated, το οποίο αφορά τη θερμότητα που πέφτει πάνω στην επιφάνεια της γης, και αντικαταστήσουμε, υποθέτοντας ότι γίνεται ένα μέλλον σώμα, άρα το ε, η εκπομπή ισούται με ένα, τότε αν αντικαταστήσω και χρησιμοποιήσω την ισότητα που είπαμε, το Q-radiated είναι ίσο με το Q-absorbed, οπότε βγάζω μία τιμή η οποία είναι μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η Γη θα έπρεπε να είναι ένας παγωμένος πλανήτης. Ισχύει όμως αυτό, παιδιά? Είναι η Γη ένας παγωμένος πλανήτης? Από ό,τι βλέπουμε, όχι. Ακριβώς. Άρα έχουμε κάνει μία υπόθεση εργασίας, δηλαδή λέγοντας ότι η Γη δεν έχει εσωτερική πηγή θερμότητας, η οποία δεν είναι σωστή, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε όλες οι υποθέσεις εργασίας που κάνουμε, μελετώντας δηλαδή το περιβάλλον που λειτουργεί ένα σώμα, να είναι σωστές. Να μπορέσουμε δηλαδή να δούμε κατά πόσο δηλαδή όλες αυτές το διαστημικό περιβάλλον είναι χαρακτηρισμένο σωστά, και θα πρέπει λοιπόν να έχουμε
την φυσική με το μέρος μας και να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που ξεκινήσαμε να βλέπουμε τώρα, ώστε να τα αξιοποιήσουμε και να βγάλουμε κάποιες πιο σωστές απαντήσεις για το τι συμβαίνει. Εάν δούμε τη θερμική εκπομπή της Γης, βλέπουμε ότι βλέποντας το radiance, αυτό αλλάζει αρκετά. Η θερμική εκπομπή της Γης είναι και αυτή λοιπόν ένα δυναμικό φαινόμενο, το οποίο γνωρίζουμε και επίσης το οποίο μελετούμε πάλι χρησιμοποιώντας δορυφόρους και αεροσκάφη στην ατμόσφαιρα, για να μπορούμε να βλέπουμε πώς αυτό αλλάζει αναλόγως με τη σύσταση της ατμόσφαιρας και με το πόσο τη μολύνουμε και προφανώς με το πώς διαταράσσεται η θερμότητα και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά, τα ακούτε για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και τα λοιπά, και προφανώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και στον σχεδιασμό των δορυφόρων και των διαστημοπλοίων σε βάθος χρόνου. Εάν θέλω να σχεδιάσω λοιπόν ένα διαστημικό σκάφος, εάν χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο που είδαμε πριν, αυτή λοιπόν ενός διαστημικού σκάφους όπως είναι π.χ. ο Sputnik 1 για παράδειγμα, και χρησιμοποιήσω τη σημειακή μέθοδο, σημαίνει ότι υπάρχουν άλλες πηγές θερμότητας εσωτερικά όσο από τη Γη, ανακλαστική ακτινοβολία αλλά και θερμικές εκπομπές της Γης, τις οποίες εγώ θα πρέπει σίγουρα να υπολογίσω με έναν πιο σωστό τρόπο. Για έναν δορυφόρο που περιστρέφεται γύρω από τη Γη, η Γη δεν είναι μία σημειακή πηγή θερμότητας, άρα μία απλή προβολή δεν είναι κατάλληλη και γι' αυτό εμείς εισάγουμε αυτό που λέγεται τον συντελεστή προβολής. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω μία απλή ανάλυση χρησιμοποιώντας απλά τη Γη ως ένα σημείο, όπως κάναμε για παράδειγμα με τη βαρύτητα, όταν αναλύαμε τους νόμους της βαρύτητας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν κάτι που λέγεται συντελεστές προβολής που αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της ακτινοβολούμενης ενέργειας που αφήνει μία επιφάνεια και χτυπά μία άλλη επιφάνεια με έναν τρόπο άμεσο, δηλαδή απευθείας. Αυτό λοιπόν που κάνουμε όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες πιο σοβαρές και λεπτομερείς αναλύσεις είναι ότι αρχίζουμε και αναλύουμε ένα σώμα όσον αφορά τη γεωμετρία του. Γι' αυτό όταν κάναμε εκείνα τα μαθήματα δομής αλλά και του υποσυστήματος προσανατολισμού, θυμάστε που σας ρωτούσα ποιος είναι ο ρόλος της γεωμετρίας και πόσο σημαντική είναι η γεωμετρία για ένα διαστημόπλοιο. Εδώ πέρα βλέπετε μία απλή ανάλυση, είναι η απλούστερη των αναλύσεων που μπορούμε να κάνουμε. Όταν εγώ θέλω να προβάλλω ένα σημείο πάνω σε ένα άλλο, δηλαδή βλέπετε την επιφάνεια 1 κάτω αριστερά, την οποία έχω το διάνυσμα νη που είναι κάθετο, έχω ένα επίπεδο που το ορίζουμε όπως βλέπετε εκεί και έχω ένα διάνυσμα το οποίο προσπαθώ και το ενώνω με μία άλλη επιφάνεια, αυτή που βλέπετε με το DA2 και το TAF2. Βλέπετε το διάνυσμα που τα ενώνει. Έχουμε τα δύο διανύσματα νη που είναι κάθετα στην κάθε επιφάνεια που βλέπετε εκεί πέρα και προσπαθούμε μέσω των δύο διανυσμάτων να μετρήσουμε, να χαρακτηρίσουμε την ακτινοβολία, δηλαδή αυτό που λέγεται distance heat travels, και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την γεωμετρία, το πώς προβάλλουμε το ένα στην επιφάνεια του άλλου. Αυτό λοιπόν το οποίο θα δείτε είναι αρκετά πολύπλοκο, είναι ότι ο συντελεστής επιφάνειας από την επιφάνεια 1 στην επιφάνεια 2 δίδεται από μία έτσι πολύπλοκη εξίσωση που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή της F1 προς 2, όπου βλέπετε έχουμε αυτό το διπλό, το super duper ολοκλήρωμα, που εξαρτάται από τις γωνίες προσβολής, από τα εμβαδά, από το γεωμετρικό σχήμα. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα και είναι φυσικά μία πολύπλοκη μαθηματική εξίσωση. Μετά έχουμε τον συντελεστή προβολής από την επιφάνεια 2 στην επιφάνεια 1, που πάλι δίνεται με έναν αντίστοιχο τρόπο, όπως βλέπετε με την εξίσωση της συνάντησης αυτή, την F2-1. Χρησιμοποιώντας όμως τη συμμετρία, και πάλι είμαστε τυχεροί και αυτό το έχουμε κάνει σκοπίμως, μπορούμε να γράψουμε τη σχέση αμοιβιβαιότητας στο α1 επί F1-2, α2 F2-1, και έτσι μπορούμε να βρούμε αυτή τη σχέση των δύο επιφανειών και το πώς η θερμότητα προβάλλεται από το ένα στο άλλο. Στην πράξη, οι συντελεστές προβολής είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν, χρειάζονται πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, και εδώ πέρα σας έχω δώσει ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα,
με πολύ απλές γεωμετρίες. Αυτό που βλέπετε δηλαδή στα δεξιά σας. Στα δεξιά σας βλέπετε για παράδειγμα τη σφαίρα, αυτό που λέμε α2, που για παράδειγμα είναι η Γη, και μετά έχουμε το α1 που είναι ένας δορυφόρος, και βλέπετε αυτό τον συντελεστή προβολής F1-2, ότι όταν έχω δύο σφαιρικά, για παράδειγμα, σώματα, υπάρχουν κάποιες έτσι εξισώσεις που έχουμε βρει, που είναι αρκετά απλοποιημένες, και εδώ βλέπετε ότι F1-2 εξαρτάται από την παράμετρο N, η οποία έχει να κάνει με την ακτίνα, για παράδειγμα, της Γης και τον συνδυασμό της με το υψόμετρο, π.χ. την τροχιά ενός δορυφόρου. Οπότε, οι συντελεστές προβολής είναι πολύπλοκα μαθηματικοί σχηματισμοί που θα πρέπει να αναλύσουμε, και που στην πραγματικότητα όλα αυτά τα εργαλεία, τα υπολογιστικά που χρησιμοποιούμε, αυτό το computer aided design για παράδειγμα, τα οποία έχουν πλέον και μοντέλα θερμικού σχεδιασμού, τα υπολογίζουν όλα αυτόματα. Δηλαδή πάμε εμείς, σχεδιάζουμε έναν δορυφόρο και αμέσως υπολογίζει όλους αυτούς τους συντελεστές που βλέπετε εδώ πέρα αυτοματοποιημένα, βάσει π.χ. του κέντρου βάρους, των ροπών αδράνειας, της γεωμετρίας κτλ. Οπότε το ένα συνδέεται με το άλλο και είναι πολύ σημαντικό έτσι να καταλάβουμε και πάλι το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η γεωμετρία, γιατί αν έχεις ένα πολύπλοκο γεωμετρικό σχήμα, όλοι οι υπολογισμοί θα είναι πολύ περισσότερο χρονοβόροι, πολύπλοκοι και θα μας δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στον θερμικό σχεδιασμό. Να το δούμε αυτό μέσα από ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα για να βρούμε τη θερμική ισχύ που προσκρούει, που εφαρμόζεται πάνω σε έναν σφαιρικό δορυφόρο όπως είναι ο Sputnik 1, ο οποίος έχει τη θερμική εκπομπή από τη Γη. Έχουμε το υψόμετρο του δορυφόρου π.χ. στα 227 χιλιόμετρα, σας δίνω την ακτίνα της Γης, και θέλουμε να υπολογίσουμε π.χ. την θερμότητα η οποία παράγεται στην επιφάνεια της Γης. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τον νόμο του Στέφαν Μπολτσμαν για το μέλλον σώμα και υπολογίζουμε τη ροή. Η επιφάνεια της Γης είναι η α2, οπότε μπορούμε να βρούμε από την σχέση της αμοιβαιότητας τι είναι αυτή η τιμή. Χρησιμοποιούμε το συντελεστή που είδατε πριν στην προηγούμενη διαφάνεια, το F1-2. Άρα το μοναδικό πράγμα που χρειάζομαι εδώ πέρα να βρω, να αξιοποιήσω, είναι την ακτίνα της Γης και την τροχιά του δορυφόρου. Και μπορώ να αντικαταστήσω, να βρω την τιμή του N, το οποίο είναι 0,9656. Χρησιμοποιούμε τη σχέση της αμοιβαιότητας και από εκεί μπορούμε να βρούμε, για παράδειγμα, την σχέση που έχουν την ισχύ θερμότητας στο δορυφόρο, έχοντας λοιπόν αυτή τη σχέση, την απλή σχέση με αυτούς τους συντελεστές προβολής. Αυτό είναι λοιπόν ο απλούστερος τρόπος και η μεγαλύτερη απλούστευση που μπορούμε να κάνουμε για να υπολογίσουμε τα στοιχεία έτσι θερμότητας, τα σημεία θερμότητας που θεωρούμε πάνω σε ένα δορυφόρο. Οτιδήποτε περισσότερο, ας πούμε, από αυτό, θα χρειαστούμε αρκετά πολύπλοκα θερμικά μοντέλα, τα οποία θα χρειαστεί να αναλύσουμε περισσότερο και που προφανώς χρησιμοποιούν όλα αυτά τα υπολογιστικά προγράμματα στο MATLAB ή χρησιμοποιώντας Python, ώστε να μπορούμε να τα αναλύσουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις πολύ βασικές σχέσεις και προσπαθώντας να τις μοντελοποιήσουμε με έναν σωστό τρόπο. Εάν λοιπόν θέλουμε να συνοψίσουμε και να δούμε τι χρειάζεται για τον θερμικό σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους, το σημαντικότερο που θα πρέπει ίσως να θυμάστε είναι ότι η καταστατική εξίσωση που μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τη θερμική ισορροπία ενός δορυφόρου είναι αυτή που είναι στο τετράγωνο που βλέπετε εδώ πέρα, στο πλαίσιο που η απορροφούμενη θερμική ισχύ στη θερμότητα ισούται με την ακτινοβολούμενη συν το ρυθμό μεταβολής της θερμότητας. Από εδώ πέρα η θερμική ισχύ που απορροφάται είδαμε πώς μπορούμε να την υπολογίσουμε. Μπορούμε δηλαδή το Q-in να το συνοψίσουμε ανάλογα με το τι μας, για παράδειγμα, παράγει ο ήλιος της ηλιακής ακτινοβολίας, το Q ανάκλασης, το Q της γης από το υπέρυθρο. Πολλές φορές αυτές οι τιμές μπορεί να μας τη δίνουν σαν ποσοστό σε σχέση του ενός από το άλλο, όπως επίσης και θα πρέπει
να έχουμε το Q εσωτερικό, δηλαδή είναι η ισχύς, η θερμότητα που παράγεται από τα διάφορα ηλεκτρονικά. Άρα το Q in περιλαμβάνει αυτά τα τέσσερα Q που βλέπετε εδώ πέρα, το Q της ηλιακής εκτινοβολίας, της ανάκλασης του υπαίθρου και του, αυτού που παράγεται εσωτερικά από το δορυφόρο. Μετά έχουμε την θερμική ισχύ που έχει ακτινοβοληθεί από το δορυφόρο, τι είναι αυτό το οποίο απάγεται, τι είναι αυτό το οποίο διώχνουμε, θα πρέπει να αποβάλουμε. Και προφανώς ότι αν δεν μπορούμε να αποβάλουμε πάρα πολύ θερμότητα, αυτό θα οδηγήσει σε μια σημαντική κατάσταση υπερθέρμανσης, όπου μπορεί να μπει ο δορυφόρος σε μια προβληματική κατάσταση. Και μετά έχουμε τη θερμική ισορροπία, αν είμαστε στη μέγιστη, στην ελάχιστη θερμοκρασία. Είναι δηλαδή το ΔΤ προς ΔΤ, είναι αυτό το οποίο ανάλογα με την κατάσταση που είναι ο δορυφόρος, με το τι συμβαίνει, αν είμαι σε έκλειψη ή όχι, μπορεί να έχει μία συγκεκριμένη τιμή ή να είναι 0. Υπάρχει η παράμετρος MCE που είναι η θερμική ικανότητα ή χωρητικότητα, θερμοχωρητικότητα, που είναι η μάζα επί την ειδική θερμική ικανότητα ενός δορυφόρου. Και πάλι αυτό είναι ένας συμβιβασμός, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλά δεδομένα και υλικά, και θα πρέπει προφανώς να σας το δώσουμε σαν δεδομένο. Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο παράδειγμα του Sputnik 1, εάν για παράδειγμα θεωρήσουμε ότι έχουμε μία γυαλισμένη σφαίρα αλουμινίου και βλέπετε έχει ακτίνα 29 εκατοστά με κάποιο τροχιακό υψόμετρο που είδαμε 227 χιλιόμετρα, εάν θεωρήσουμε ότι το Q ανάκλασης είναι ίσο με αυτό το Q γης, ότι η θερμότητα που παράγεται στο εσωτερικό ενός δορυφόρου είναι 5 βατ, και σας δίνουμε τη ροή της ηλιακής ακτινοβολίας, μπορούμε να υπολογίσουμε το Q, τη θερμότητα δηλαδή της ηλιακής ακτινοβολίας με αντικατάσταση. Έχουμε το εμβαδό του προβολής, το Q infrared, το οποίο μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε. Μπορούμε να υπολογίσουμε λοιπόν συνολικά το τι συμβαίνει στο δορυφόρο, δηλαδή προσθέτουμε τις τέσσερις θερμότητες που είναι το άθροισμα όλων των θερμοκρασιών, της θερμότητας δηλαδή που ασκείται πάνω στο δορυφόρο, και μετά μπορούμε να υπολογίσουμε και το Q-out, δηλαδή αυτό το οποίο αποβάλλει ο δορυφόρος, και επειδή για παράδειγμα έχουμε πει ότι το ΔΤ είναι 0, δηλαδή δεν έχουμε κάποια σημαντική μεταβολή, μπορούμε να βρούμε ποια είναι η θερμοκρασία η οποία για παράδειγμα θα έχει ο δορυφόρος σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους πολύ απλούς υπολογισμούς για να μπορούμε έτσι να καταλάβουμε τον θερμικό σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ εισαγωγικά. Δηλαδή, το υποσύστημα θερμικής προστασίας είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκο από αυτό που βλέπετε. Για παράδειγμα, για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντλίες και να μεταφέρουμε θερμότητα από ένα σημείο σε ένα άλλο, και το πώς αποβάλλουμε θερμότητα για παράδειγμα από έναν δορυφόρο, είναι εντελώς εισαγωγικό αυτό, και αυτό είναι το σημείο που βάζουμε μία άνω τελεία, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί το υποσύστημα θερμικής προστασίας. Ερωτήσεις και απορίες. Θα κάνω μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Από αυτά τα τελευταία που αναφέραμε, πόσο από αυτά θα πρέπει να θυμόμαστε να είμαστε θέση να παράγουμε, δηλαδή μας δίνετε εσείς το... Όλες αυτές τις εξισώσεις θα σας τις δώσω. Για παράδειγμα, όλη αυτή την εξίσωση, δηλαδή την καταστατική εξίσωση και όλα αυτά τα Q, θα τα έχετε στο τυπολόγιο. Ωραία. Αυτό είναι αν δώσουμε με ανοιχτά βιβλία, λέγοντας, ή θα δείτε στην άσκηση έτσι κι αλλιώς. Όλα τα δεδομένα προφανώς θα σας δίδονται στην άσκηση για να τα υπολογίσετε, όλα αυτά τα α, για παράδειγμα το emissivity, το absorptivity, τα εμβαδά, το F, όλα αυτά θα σας δοθούν. Αυτό το οποίο για παράδειγμα θα εξετάσουμε σε αυτή την άσκηση είναι κατά πόσο καταλαβαίνετε την καταστατική εξίσωση και πώς θα τα εφαρμόσετε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κυρία καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εάν πάτε στην άλλη διαφάνεια που είναι η απάντηση. Ναι. Ωραία. Στο Q-in, ναι. Κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ. Γιατί υπάρχει δύο φορές το 4,7. Δηλαδή χρησιμοποιούμε δύο φορές το Q γης. Το Q ανάκλαση, το ανακλαστικότητα, θεωρούμε ότι είναι το ίδιο με αυτό της γης infrared. Α, οκ. Δηλαδή στην εκφώνηση
επειδή δεν έχουμε τον τύπο με τον οποίο υπολογίζουμε το Q, το Q ανάκλασης, υπολογίζουμε αυτό της γης και μετά πρέπει να το βάλουμε δύο φορές. Ωραία, ναι, δεν το είδα το πάνω, ευχαριστώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, γι' αυτό τα βλέπουμε όλα, κανένα πρόβλημα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Θα σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Βεβαίως. Στο προηγούμενο παράδειγμα που είχατε δείξει με το α2α1, τη γη και το δορυφόρο, που βγάλαμε συνάρτηση VAT επί του εμβαδού του δορυφόρου. Εκεί είναι το συνολικό εμβαδό, δεν είναι αυτό που βλέπει ουσιαστικά την πηγή ακτινοβολίας, τη γη, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αυτό. Υπάρχει διαφορά αυτή. Εδώ είναι το A1 και το A2. Σωστά, σωστά. Ωραία, άρα είναι το συνολικό. Okay. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Αυτό επίσης που θα σας πρότεινα είναι ότι έχω ανεβάσει στο E-Class και αυτά τα κεφάλαια που έχουν λίγο περισσότερο λεπτομέρεια από αυτά που σας δίνω, που σας λέω τώρα εδώ στις διαφάνειες. Είναι τα κεφάλαια από το βιβλίο «Διαστημικές τεχνολογίες» που έχω γράψει και που είναι όλα αυτά μαζεμένα μαζί. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν επίσης και κάποια άλλα πρόσθετα παραδείγματα και ασκήσεις που μπορείτε να δείτε, όπως επίσης και στο βιβλίο «Understanding Space». Οπότε ρίξτε τους μια ματιά, ώστε έτσι να σας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση όλων αυτών. Άρα, μιλήσαμε για την ακτινοβολία μέλλαν σώματος, τον νόμο του Στέφαν Μπόλτσμαν, γενικότερα το τι συμβαίνει σε ένα διαστημόπλιο. Και αυτό που ήθελα εγώ να σας ρωτήσω για το θερμικό σχεδιασμό είναι, υπάρχει κανείς, ίσως εκτός από τον Γιώργο τον Τζανουλίνο, ο οποίος έκανε τη διπλωματική του στο προπτυχιακό πάνω σε αυτό το υποσύστημα μαζί μου, υπάρχει κανείς που γνωρίζει τι τεχνολογίες χρησιμοποιούμε για να ζεσταίνουμε και να ψύχουμε δορυφόρους σε τροχιά? Με ποιον τρόπο ψύχουμε και θερμαίνουμε δορυφόρους? Με ποιον τρόπο θερμαίνω, για παράδειγμα, ένα ηλιακό φωτοβολταϊκό πάνελ όταν μπαίνει σε έκλειψη? Κανείς, κάτι, κάποια τεχνική, κάποιο υποσύστημα? Είχαμε πει ότι γενικά χρησιμοποιούμε radiators γι' αυτό. Radiators χρησιμοποιούμε όπως τα καλωριφέρ για να μπορούμε να απάγουμε θερμότητα, να την αποβάλουμε. Είναι οι περίφημοι ακτινοβολητές. Μπορούμε προφανώς και να χρησιμοποιήσουμε κάποιες αντλίες με το να μεταφέρουμε κάποιο ζεστό υγρό, όπως κάνουμε με τα καλωριφέρ, όπως ανέφερες, για να τα ζεσταίνουμε. Είναι ένας ενεργός τρόπος. Αλλά συνήθως π.χ. χρησιμοποιούμε αντιστάσεις. Πώς είναι οι σόμπες αντίστασης, πώς είναι τις αντιστάσεις ή τις αντιστάσεις που έχουμε στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου για να μας μειώσουν π.χ. τη θερμότητα, αυτή τη θαμπάδα, την υγρασία που υπάρχουν πάνω στο γυαλί, είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ζεστάνουμε, για παράδειγμα, ένα υποσύστημα. Υπάρχει κανείς που γνωρίζει επίσης πώς μπορούμε να μονώσουμε ένα υποσύστημα ενός δορυφόρου ή το δορυφόρο συνολικά? Πώς μονώνουμε ένα δορυφόρο, με ποιον τρόπο? Πώς μονώνουμε ένα κτίριο, παιδιά? Κάποια υλικά συγκεκριμένα, σε τον μεταλλό. Ναι, με κάποια υλικά. Τι υλικά, τι ακριβώς υλικά είναι αυτά? Είναι τσιμέντο, είναι ξύλο, είναι αλουμίνιο, φιλαλουμινίου, τι είναι? Με αέρα. Με αέρα, ναι. Άλλος τρόπος.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κεραμικά υλικά ή πολυμερή, τα οποία εγκλωβίζουν αέρα. Πολύ σωστά. Πολυμερή είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος. Χρησιμοποιούμε κάποιες θερμικές κουβέρτες, όπως είναι το Κάπτον, για παράδειγμα, που αποτελείται από πολυμερή ή δίχτυα, για παράδειγμα, που έχουν διάφορα φύλλα. Μάιλαρ, χρησιμοποιούμε δηλαδή διάφορα τέτοια υλικά που μας επιτρέπουν να μονώσουμε ένα υλικό και να το προστατεύσουμε από ακραίες θερμοκρασίες. Να το κάνουμε δηλαδή κάτι σαν το θέρμος, για παράδειγμα. Οπότε έχει διάφορες τέτοιες τεχνικές. Για όσους από εσάς σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα πράγματα, και πάλι κοιτάξτε λίγο τη βιβλιογραφία, τα βιβλία που σας έχω ανεβάσει, όπως και το Understanding Space, για να το καταλάβουμε αυτό λίγο καλύτερα. Το επόμενο υποσύστημα που θα ήθελα να δούμε είναι αυτό των τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρίας και των εντολών. Είναι περίπου 15 διαφάνειες. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω ή να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα ίσως. Ωραία. Πόση ώρα θέλετε διάλειμμα, παιδιά? 5-10 λεπτά. Ένα πεντάλεπτο ή 5-10 λεπτά. Okay. Να πούμε 7 λεπτά, είναι και 12, να ξεκινήσουμε και 20. 8 λεπτά. Εντάξει? Okay. Ναι, μια χαρά, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
Ωραία, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης και του μαθήματος. Και αυτό αφορά το υποσύστημα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρίας και τηλεεντολών. Όπως γνωρίζετε, οι κυριότερες εφαρμογές των διαστημικών επικοινωνιών έχουν να κάνουν με την επικοινωνία φωνής και data, δεδομένων, την αναμετάδοση σήματος, πλοήγηση, μετεωρολογία, επιστημονικές αποστολές, όπου αναμετάδοση σήματος προφανώς εννοούμε και broadcasting. Έτσι έχουμε διάφορες κατηγορίες στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, αυτές που εστιάζονται στην τηλεφωνία, αναμετάδοση τηλεόρασης και του ευρυζωνικού διαδικτύου. Και μετά υπάρχουν επίσης οι ζεύξεις, οι δορυφορικές για την επικοινωνία, τηλεμετρία και παροχή εντολών από το δορυφόρο προς σταθμούς εδάφους. Δηλαδή, η πρώτη είναι οι εφαρμογές που έχουμε. Η δεύτερη είναι το πώς στέλνουμε εντολές, commands δηλαδή, και λαμβάνουμε τηλεμετρία, για να καταλάβουμε πόσο σωστά λειτουργεί ένας δορυφόρος. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο σημαντικότερες κατηγορίες δηλαδή των δορυφορικών επικοινωνιών, οι δύο σημαντικότερες κατηγορίες. Οι δορυφορικές επικοινωνίες προφανώς γνωρίζετε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την καθημερινότητά μας, τηλεφωνία, αναμετάδοση βίντεο, δεδομένο, διαδικτύου, και αρχίζουμε και βλέπουμε ότι αυτή δεν αφορά μόνο τους τζιοδορυφόρους, αν και αυτή ήταν η πρώτη εφαρμογή η οποία ήταν κερδοφόρα. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος σκέφτηκε να βάλουμε δορυφόρους σε ένα υψόμετρο κοντά στα 35-36.000 χιλιόμετρα, στο να έχουν την ίδια περίοδο με τη Γη και να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σαν έτσι σχεδόν ακίνητες κεραίες από πάνω μας, ήταν πολύ πολύ έτσι visionary όλο αυτό, και αυτό το σκέφτηκε ο πρώτος, ο συγγραφέας Arthur C. Clarke, ο οποίος υποστήριξε και μάλιστα το δημοσίευσε αυτό το πράγμα το 1945, δηλαδή έκατσε και έκανε κάποια σχεδιαγράμματα και κάποιο τεχνικό κείμενο με το οποίο ανέφερε ότι ένας τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος μπορεί να βλέπει το 48% της επιφάνειας της Γης, και αν βάλουμε τρεις από αυτούς, τότε μπορούμε να έχουμε μία παγκόσμια κάλυψη σε όλη την επιφάνεια της Γης. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι δορυφόροι σε γεωστατική τροχιά, αποτελούν, όπως έχουμε πει στο μάθημά μας, ίσως το ακριβότερο ακίνητο στο ηλιακό μας σύστημα, γιατί είναι εξαιρετικά κερδοφόροι. Αυτό που βλέπετε λοιπόν εδώ με αυτές τις τελίτσες είναι οι δορυφόροι, και βλέπετε επίσης την κλίση τους, το inclination το οποίο έχουν, και βλέπετε επίσης με τα διάφορα χρώματα τις συχνότητες που έχουν, δηλαδή αναλόγως με το τι payload και το τι εφαρμογή έχουν, είναι στην αντίστοιχη θέση. Και η όλη κατανομή των τροχιακών θέσεων γίνεται από έναν οργανισμό, ο οποίος λέγεται International Telecommunications Union. Και έτσι είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης, στην οποία η κλίση της τροχιάς, δηλαδή για να πάρει κάποια χώρα μια τέτοια κλίση, απαιτεί μια πολύ συγκεκριμένη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία γίνεται με αυτό τον τρόπο που λέγεται first come και first serve. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό να πάει κανείς και να κάνει κάποιον σχεδιασμό. Η Ελλάδα είχε κάνει ένα σχεδιασμό από τη δεκαετία του 1980 και μετά το 1990, ειδικά πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πήγε και ζήτησε τροχιακές θέσεις σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, και επίσης είναι μια περιοχή η οποία έχει και πάρα πολλούς παίχτες που θέλουν τις τροχιακές αυτές θέσεις, χώρες της Μέσης Ανατολής, χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλά χρήματα, και προφανώς εάν δεν βάλεις έναν δορυφόρο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια συγκεκριμένη τροχιά, τότε χάνεις την τροχιακή σου θέση. Δηλαδή ο ITU σου δίνει μια τροχιακή θέση για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και αν δεν τον εκμεταλλευτείς, στην παίρνει πίσω και τη δίνει σε αυτόν ο οποίος είναι σε μια λίστα αναμονής. Και συνήθως αυτός ο οποίος είναι από πίσω και περιμένει είναι ο μεγαλύτερος σου αντίπαλος. Οπότε όλα αυτά έχουν και μια πολύ ισχυρή δόση γεωπολιτικής από πίσω τους, σε συνδυασμό με το κέρδος. Βλέπετε φυσικά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δορυφόροι σε πολύ δημοφιλείς περιοχές, όπως είναι η Ευρώπη,
η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική, πολύ σημαντικό για την κερδοφορία, αλλά και γενικότερα για τη στρατηγική ανάπτυξη διαφόρων χωρών και υπήρων. Για τους δορυφόρους Τζίο και Λίο υπάρχει έτσι ένα αρκετά μεγάλο debate αυτή την περίοδο. Το γεγονός ότι όταν είσαι σε μια τροχιά Τζίο έχεις κάποια αρκετά μεγάλα πλεονεκτήματα, έχεις π.χ. ένα πολύ μεγάλο εύρος κάλυψης όπως βλέπετε εδώ πέρα, ενώ στην τροχιά Λίο έχεις μικρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη δύναμη του σήματος, δηλαδή μπορεί να έχεις έναν πολύ μικρότερο δορυφόρο για να κάνεις μια αναμετάδοση, αλλά έχεις το πρόβλημα της φυσικής, το οποίο λέει ότι όταν είσαι σε μια τροχιά 500, 600, 700 χιλιόμετρων, κάτω δηλαδή από 1000, έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη τροχιακή ταχύτητα, άρα χρειάζεσαι ένα πολύ μεγάλο σμήνος από δορυφόρους. Αλλά έχουμε πει ότι αυτή τη δεκαετία έχουμε δει ότι αυτό το debate αλλάζει και ότι πλέον οι λίγο δορυφόροι γίνονται πάρα πολύ δημοφιλείς για τηλεπικοινωνίες. Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς γιατί οι δορυφόροι Λίο είναι πλέον σημαντικό εργαλείο για τις τηλεπικοινωνίες, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες δεν ήταν. Για ποιο λόγο οι δορυφόροι Λίο αυτή τη δεκαετία έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς για τις τηλεπικοινωνίες. Ερώτηση εξέτασης. Υπάρχουν και χέρια που σκόνουν τα παιδιά. Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω τα χέρια καθόλου. Με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν πειράζει. Να απαντήσουν. Συγγνώμη, δεν σας αγνώ. Απλά είμαι στο presentation mode και για κάποιο λόγο δεν φαίνονται τα χέρια. Ζήτω συγγνώμη. Όχι, το λέω για να μην νομίζετε ότι δεν θέλω να απαντήσω γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νόμιζα ότι με αγνοούσατε όλοι αυτή την τρίτη το βράδυ, σχεδόν 8. Κύριε καθηγητά, έχω σηκώσει εγώ η Μαρία. Έχει σηκώσει ο Κίμωνας και νομίζω ήταν και ο Αλέξανδρος που είχαμε σηκώσει χέρια. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τον Κίμωνα και μετά με τον Αλέξανδρο και μετά σε σένα, αν θέλεις, για να δώσουμε και το λόγο σε κάποιον που ίσως δεν έχει μιλήσει ακόμα. Κίμωνα. Ναι. Εγώ θα έλεγα για αυτό που λέγαμε ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει μπει και έχουν γίνει πιο φθηνά τα μέρη. Είναι πιο εύκολο να στείλουμε πολλούς δορυφόρους για να καλύψουμε μια επιφάνεια στη Λίο. Ωραία, ανέφερες δύο λόγους. Πρώτα, η πιο τακτική πρόσβαση, η οποία οφείλεται πού? Δεν είναι και στην ιδιωτικοποίηση που μπορούν να φτιάξουν πολλούς δορυφόρους. Είναι ιδιωτικοποίηση. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, το γεγονός ότι μπορούμε και παράγουμε μαζικά πολύ πιο και πιο οικονομικά μικρότερους δορυφόρους, δηλαδή αυτό που λέμε miniaturization, το low cost manufacturing όπως λέμε, δηλαδή η πιο οικονομική παραγωγή, το mass production, ναι, αλλά το πρώτο που ανέφερες έχει να κάνει με την πρόσβαση στο διάστημα, σωστά? Τι ήταν αυτό που το άλλαξε το κόστος της πρόσβασης στο διάστημα, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια είναι πιο οικονομικό από ό,τι άλλες δεκαετίες? Δεν βλέπω τα χέρια, οπότε κάποιος πρέπει να απαντήσει. Τι έχει συμβεί στους εκτοξευτές, ναι? Λόγω ανάπτυξης τεχνολογίας και λόγω off-the-shelf προϊόντων που μπορούν πλέον να παίξουν και στο διάστημα. Λόγω ανακύκλωσης των πυράβλων, οι οποίοι στέλνουν στους δορυφόρους πάνω, όπως κάνει Starlink τώρα. Ναι. SpaceX. Δεν είναι ανακύκλωση, απλά αυτό που θα το έλεγα είναι η χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων. Ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο πολύ σημαντικός λόγος, αυτοί οι δύο λόγοι που αναφέρατε, ο συνδυασμός αυτών των δύο, δηλαδή το γεγονός ότι πλέον έχουμε διαστημικούς φορείς που είναι επαναχρησιμοποιούμενοι, που έχουν ρίξει το κόστος εκτόξευσης από 50.000 ευρώ ανά κιλό στα 5.000 ευρώ ανά κιλό. Δηλαδή έχουμε μία μείωση τάξης μεγέθους. Το δεύτερο είναι ότι η τεχνολογία των δορυφόρων, αυτό που ανέφερε και ο Αλέξανδρος αλλά και όλοι σας, είναι ότι έχουμε πλέον οικονομικά και τρόπους σχεδίασης και γενικότερα μεθόδους παραγωγής δορυφόρων πολύ πιο χαμηλού κόστους από ό,τι είχαμε στο παρελθόν.
που σημαίνει ότι μία εταιρεία μπορεί να πάει να κατασκευάσει ένας μήνας από 1.000 δορυφόρους και να τους βάλει σε τροχιά. Αυτό είναι κάτι πρόσφατο. Και αυτό... κυρία καθηγητά, συγγνώμη. Ναι. Εγώ δεν θα απαντούσα κάτι που, από αυτά που είπαν τα παιδιά. Εγώ θα απαντούσα ότι, επειδή ρωτήσατε γιατί να τους βάλουμε σε λίγο, θα απαντούσα ότι είναι ο χρόνος απόκρισης. Δηλαδή, αυτό που πετυχαίνεται είναι μικρότερος χρόνος απόκρισης με το έδαφος ουσιαστικά και γι' αυτό προτιμάται αυτό από το τζίο ή από πιο μεγάλες τροχές. Να σου πω, εγώ αν έβλεπα αυτή την απάντηση, θα θεωρούσα την απάντηση σωστή εάν κάποιος μου έγραφε τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερες, το time delay, το χρόνος απόκρισης όπως ανέφερες, που υπάρχει. Το δεύτερο είναι η επαναχρησιμοποιημένη πύραυλη και πώς έχουν ρίξει το κόστος εκτόξευσης και έχει γίνει πρόσβαση πολύ πιο οικονομική, να το πούμε έτσι, και τακτική. Το τρίτο μέρος της απάντησης θα ήταν αυτό που αναφέραμε για το χαμηλό κόστος μαζικής παραγωγής δορυφόρων. Και το τέταρτο είναι ότι οι μικρότεροι δορυφόροι, αυτό που ανέφερα στην αρχή, απαιτούν μικρότερες ποσότητες ισχύως για να αναμεταδίδουν δεδομένα, εικόνα κτλ. Εξαιτίας του χαμηλότερου υψομέτρου. Οποιοδήποτε μου έδινε δύο ή τρεις από αυτές τις απαντήσεις, από αυτά τα μέρη των απαντήσεων, θα θεωρούσα την απάντηση σωστή. Να ρωτήσω κάτι, απλά επειδή έχω μπερδευτεί λιγάκι στην απάντηση. Η ερώτησή σας ήταν γιατί προτιμούνται λίγο τροχές και όχι τζίο ή για τα σμήνη. Γιατί πλέον χρησιμοποιούνται λίγο δορυφόροι, λίγο satellites, αυτή την δεκαετία, εξειδικευμένα δηλαδή, το τόνισα και όλα τα τελευταία 4-5 χρόνια, σε σχέση με τους τζίο, δηλαδή, στην δεκαετία του 2000 ή το 90 ή το 80, ενώ είχαν προταθεί αυτά τα σμήνια από δορυφόρους, αυτά όλα είχαν αποτύχει. Σας ρωτάω γιατί διαβάζοντας τη βιβλιογραφία και για την εργασία του 801, είδα, νομίζω ότι ήταν η OneWeb, αν δεν κάνω λάθος, που προτίμησε αρκετά υψηλές τροχές. Οπότε σμήνι σε τζίο υπάρχουν σαν προτάσεις και που θα γίνουν ουσιαστικά εφαρμόσιμες. Η OneWeb κατασκευάζει αυτή τη στιγμή 900 συνδορυφόρους, όχι σε τζίο, σε λίο. Α, σε λίο είναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μελετάτε και αυτό που λες, αλλά όχι με μεγάλους αριθμούς. Για παράδειγμα, η Ευρώπη με το Constellation, αυτό το οποίο προτείνει, το οποίο λέγεται GovSat.com, αλλά πλέον έχει μετονομαστεί σε Iris 2, θέλει να πάρει 5 ή 10 τζίο δορυφόρους και να τους εστιάσει γύρω από την Ευρώπη για να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει σαν μια δεξαμενή δηλαδή δορυφόρων για διάφορες υπηρεσίες, αυτό που λέγεται pooling στα αγγλικά. Αλλά όσον αφορά τα mega σμήνη, τα mega constellations, όλα αφορούν λίγο τροχιές. Και αυτό είναι το μεγάλο, αυτό που λέμε paradigm shift, το οποίο υπάρχει τα τελευταία 5-10 χρόνια και οφείλεται στο new space, οφείλεται και στην ιδιωτική πρωτοβουλία που αναφέρατε, δηλαδή είναι μια συνδυαστική ερώτηση. Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ωραία, ναι. Να συνεχίσω λίγο την τζιοτροχιά. Η τζιοτροχιά, όπως είπαμε, έχει την ίδια περίοδο με περιστροφής με αυτή της γης. Και εδώ βλέπετε κάποια γραφήματα. Οι τζιοδορυφόροι είναι τεράστιοι δορυφόροι που ζυγίζουν 3-4-5 τόνους και έχουν πολλαπλές κεραίες και όπως βλέπετε στο πάνω γράφημα, μπορεί ένας δορυφόρος να μεταφέρει την κίνηση και τα δεδομένα του από ένα σημείο στο άλλο στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι υπάρχει και μία επικάλυψη και μπορούμε επίσης να αυξομειώνουμε την κυκλοφορία των δεδομένων αναλόγως με το τι ανάγκες υπάρχουν σε διάφορες γεωγραφικές επικράτειες στις οποίες, για παράδειγμα, έχει σχεδιαστεί ένας δορυφόρος. Οι δορυφόροι λοιπόν αυτοί που σχεδιάζονται από μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Airbus Defence and Space και οι Thales ευρωπαϊκές, αλλά υπάρχουν φυσικά και αμερικανικές, η Lockheed Martin, η Northrop Grumman, η Maxar, η Boeing, υπάρχουν οι κινέζικες, υπάρχουν οι ιαπωνέζικες όπως η Mitsubishi, υπάρχουν και πλέον τουρκικές που κατασκευάζουν τζιο δορυφόρους. Είναι
πολύπλοκες κατασκευές, οι οποίες κάνουν 5 με 10 χρόνια να κατασκευαστούν και έχουν πολλαπλά payloads, δηλαδή έχουν συνήθως payloads τα οποία χρησιμοποιούνται για πολλαπλές υπηρεσίες. Από ίντερνετ π.χ. για αεροσκάφη μέχρι, για παράδειγμα, το broadband ίντερνετ ή για απλή τηλεφωνία. Αυτό που αναφέραμε πριν ήταν ότι υπάρχει πλέον η τηλεπικοινωνία που γίνεται από low earth orbit, η οποία γίνεται γιατί ακριβώς το κόστος πρόσβασης έχει πέσει πάρα πολύ λόγω των επαναχρησιμοποιούμενων πυράβλων της SpaceX. Και φυσικά αυτό που αναφέρατε κι εσείς, αυτό το latency, η απόκριση, η χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει, ότι όταν είμαστε σε χαμηλότερη γίνη τροχιά, η καθυστέρηση είναι πολύ πολύ μικρότερη. Και αυτό το πράγμα για διάφορες εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, όπως το gaming, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν μια τεχνολογία την οποία αναπτύσσουν πλέον πάρα πολλές εταιρείες, και εταιρείες όπως η OneWeb, οι οποίες ξεκινήσαν από το μηδέν. Για παράδειγμα, η OneWeb πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε σαν εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, μάζεψε τη χρηματοδότηση, ξεκίνησε να κατασκευάζει τους δορυφόρους με την Airbus και πλέον έχει δρομολογήσει το δικό της Constellation. Οι τάσεις που υπάρχουν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι πάρα πολύ σημαντικές, ξεκινώντας από τις τηλεπικοινωνίες fixed και wireless, οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία, τα αντίστοιχα δίκτυα για τη βιομηχανία, αυτό που χρησιμοποιούμε για τις τηλεπικοινωνίες για την ενέργεια, τα αγορές που αναπτύσσονται επίσης πάρα πάρα πολύ ραγδαία, ίσως και πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλον τομέα, και πριν τον COVID και μετά το COVID. Και φυσικά το defense, όπως και τα media που επίσης αναπτύσσονται, εκεί η κάθε αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, και επίσης υπάρχουν τα διαφορετικά κόστη. Για παράδειγμα, δεν νοείται πλέον αεροπορική εταιρεία σε μεγάλες πτήσεις που γίνονται υπερατλαντικές να μην έχει δορυφορικό ίντερνετ. Και όπως εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που θα πετάξω την Παρασκευή για τη Washington, η British Airways πωλεί το ίντερνετ της για 6 ευρώ για μία οκτάωρη πτήση. Είναι μία υπηρεσία. Σκεφτείτε ότι στο Airbus 380 έχει περίπου 460 επιβάτες επί 6 ευρώ. Είναι ένα ταμείο, ένα, για παράδειγμα, έσοδο το οποίο έχει, το οποίο δεν χρησιμοποιούσε στο παρελθόν. Προφανώς, για τις κυβερνητικές και αμυντικές εφαρμογές, πολύ σημαντικός δείκτης ανάπτυξης, ειδικά σε συνδυασμό με τα μη επανδρομένα αεροοχήματα, μεγάλες τάσεις. Υπάρχουν πολλές εταιρείες, γνωστές και άγνωστες, που ασχολούνται με τα mega constellations, όπως λέμε. Έχουμε μιλήσει και τη SpaceX. Κοιτάζεται ότι και η Google το μελετά αυτό μαζί με την Boeing, απλά δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα. Η Amazon ξέρουμε από ότι κατασκευάζει το δικό της δίκτυο Kuiper, και επίσης υπάρχουν αντίστοιχες κινέζικες εταιρείες που κατασκευάζουν όλα αυτά τα mega constellations, τα οποία είμαι βέβαιος ότι μελετάτε τα πλαίσια της εργασίας που έχουμε πει. Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, όπου οι δορυφόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως της απόστασης. Μας δίνουν έτσι πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για δυσπρόσιτες περιοχές, όπως επίσης και μέσα. Έχουμε παγκόσμια κάλυψη, παράκαμψη των επίγειων δικτύων, ευκολία εγκατάστασης, διασύνδεση επίγειων δικτύων. Για παράδειγμα, αν είμαι και σε μια εμπόλεμη περιοχή όπως η Ουκρανία και μου έχουν ισοπεδώσει το infrastructure, ή για παράδειγμα, γίνεται αυτό που λέγεται το ηλεκτρονικός πόλεμος, μπορώ να έχω ένα δίκτυο δορυφόρων το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να επηρεάσει κάποιος άλλος. Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα, όπως αυτό της απόκρισης που ανέφερε η συμφοιτήτριά σας, δηλαδή καθυστέρηση μετάδοσης, που αυτό βέβαια το λύνουμε και με το LEO. Υπάρχει μια τροτότητα η οποία όλο και γίνεται πιο δύσκολη. Το κόστος εκτόξευσης, το οποίο εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες που είναι επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους. Η συμφόρηση, τα διαστημικά απόβλητα. Άρα υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Εάν θέλω να δω από τι αποτελείται ένα δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών με κάποια block diagrams,
Αυτό που θα πρέπει να γνωρίσετε σαν ορολογία είναι ότι έχω τον δορυφόρο και ότι συνήθως έχω αυτό που λέγεται το downlink και το uplink, δηλαδή αυτό που στέλνει εντολές και που κατεβάζει δεδομένα. Και μετά υπάρχει και μία άλλη ζεύξη, αυτό που βλέπετε σαν TTNC, δηλαδή αυτό που λέμε telemetry, telecommands, τα οποία είναι οι εντολές που μου στέλνει το control center, είναι αυτό που στέλνει τις εντολές. Επίσης ελέγχει αυτό που λέμε το health, δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται ο δορυφόρος όταν είναι σε τροχιά. Το δεύτερο κομμάτι που βλέπετε, το uplink και το downlink, είναι αυτό που έχει να κάνει με τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που ίσως χρησιμοποιεί ένας δορυφόρος. Αυτό μπορώ να το μοιράσω και αλλιώς σαν ground segment και σαν space segment. Είναι αυτό δηλαδή που ελέγχει τους σταθμούς εδάφους και τις εφαρμογές, και δεξιά είναι αυτό το διαστημικό κομμάτι, το οποίο είναι και αυτό που πολλές φορές μας ενθουσιάζει περισσότερο οπτικά και γενικότερα, αλλά το ground segment περισσότερες φορές γίνεται η περισσότερη δουλειά, ειδικά όταν έχω να κάνω με δεδομένα τα οποία μεταφράζονται σε κέρδος, σε οικονομικό όφελος. Όσον αφορά την οργάνωση του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών, είπαμε ότι υπάρχει το δορυφορικό τμήμα. Μπορεί αυτό να μην αποτελείται από έναν δορυφόρο, αλλά να αποτελείται από ένα σμήνος από δορυφόρους, ακόμη και με GEO. Μπορεί να αποτελείται π.χ. από 4 ή 5 GEO δορυφόρους, όπως έχει η Inmarsat. Έχω το επίγειο τμήμα, το οποίο μπορεί να είναι ένας απλός σταθμός διασύνδεσης. Μπορεί να έχω σταθμούς από χρήστες σε διάφορα μέσα, δηλαδή μπορεί να έχω για παράδειγμα τις επικοινωνίες σε μια φρεγάτα, σε ένα εμπορικό πλοίο, μπορεί να έχω δορυφορικό ίντερνετ σε ένα αυτοκίνητο, όπως είναι τα αυτοκίνητα της Tesla, ή σε κάποιο λάπτοπ, ή σε κάποιο νησί, σε κάποιο βραχονησίδα. Και επίσης μπορεί να έχω και σταθμούς υπηρεσιών. Όλα αυτά μετά έχουν τα δίκτυά τους, με τα οποία μπορούν να στέλνουν δεδομένα και να δικτυώνονται σε διάφορα σημεία. Και μετά υπάρχει το Control Center, το τμήμα ελέγχου, το οποίο διαχειρίζομαι το δίκτυο και επίσης ο σταθμός ελέγχει και στέλνει τις εντολές και γνωρίζει το πόσο καλά λειτουργούν οι δορυφόροι. Υπάρχουν διάφορες ζεύξεις και τύποι ζεύξεων. Υπάρχει η αμφίδρομη ζεύξη δύο σημείων, Single Two-Way Link, το οποίο έχουμε με το δορυφόρο και έχει συνήθως το uplink και το downlink. Δηλαδή έχουμε μία ζεύξη όπως είναι η απλή μικροδορυφόρη που μπορούμε και στέλνουμε διάφορα σήματα. Υπάρχουν όμως και συστήματα που έχουν αυτό που λέμε point-to-point links, ζεύξη σημείο προς σημείο, όπου μπορεί εγώ να στέλνω εντολές από δύο σημεία στη Γη. Για παράδειγμα, για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορώ να στείλω εντολές και από το Χιούστον, αλλά και από τη Μόσχα, αλλά και από τον Darmstadt στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Οπότε εκεί, σε τέτοια συστήματα, έχω περισσότερο πολύπλοκες κατασκευές και σχεδιάσεις και διαφορετικές ζεύξεις. Ή σε διαπλανητικές αποστολές μπορεί να έχω, για παράδειγμα, έναν relay δορυφόρο, έναν δορυφόρο αναμετάδοσης, ο οποίος να μπορεί να μου αναμεταδίδει το σήμα που στέλνω στη Γη και να μου το στέλνει σε ένα rover, και το rover αυτό να είναι π.χ. στη Σελήνη ή στον Άρη. Οπότε έχει διάφορες τέτοιες αρχιτεκτονικές, τις οποίες χρησιμοποιούμε ανάλογα με την εφαρμογή. Παραδείγματα ζεύξης σημείο προς σημείο, η γεωστατική δορυφόρη όπου έχουμε την αναμετάδοση της τηλεόρασης, προγράμματος, αναμετάδοση δεδομένων και τηλεφωνίας. Η γνωστή αποστολή Cassini Huygens, η οποία για παράδειγμα είχε έναν βολιστήρα, ο οποίος αποδεσμευόταν από το διαστημόπλιο Cassini και προσγειώθηκε στην επιφάνεια του Τιτάνα με αλεξίπτωτο. Και όλα τα δεδομένα από την προσγείωση αναμεταδόθηκαν από το Cassini, γιατί κάποια στιγμή το Huygens θα είχαμε την απώλεια και τη σύγκρουση με το έδαφος. Και αν ανατρέξετε λίγο στην αποστολή Cassini Huygens, ο Huygens, ο οποίος κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, μας έδωσε συγκλονιστικά δεδομένα λίγο πριν καταστραφεί στο Τιτάνα και λειτουργήσε επιτυχώς. Υπάρχουν και άλλες αποστολές, όπως η άλλη επιτυχημένη αποστολή Ροζέτα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, με τον οποίο πήγαμε και συναντηθήκαμε, κάναμε ένα ραντεβού με έναν κομίτη και μετά αποδεσμεύσαμε ένα μικρό lander, ένα μικρό ρομπότ, το Φίλε, το οποίο προσγειώθηκε, συγκρούστηκε ελεγχόμενα, όπως λέμε εμείς περισσότερο, πάνω στον αστεροειδή και μας έδωσε συγκλονιστικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν,
Οι αρχιτεκτονικές των συστημάτων αυτών τηλεπικοινωνίας έχουν να κάνουν με τη διαστημική αποστολή, με τον τύπο της αποστολής και τις υπηρεσίες που θα πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Οι γεωστατικοί δορυφόροι, εδώ πέρα βλέπετε ένα απλό γεωμετρικό παράδειγμα που έχουμε τη Γη, τη διάμετρο της Γης. Έχουμε ένα δορυφόρο γεωστατικό στα 35.000 περίπου και κάτι χιλιόμετρα και μπορούμε να βρούμε την γωνία με την οποία έχουμε το οπτικό μας πεδίο από Τζίο και μπορούμε να βρούμε αυτή την γωνία επαφής στο οπτικό πεδίο, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε έτσι πολύ εύκολα το μεγάλο πλεονέκτημα του γεωστατικού δορυφόρου. Εδώ βέβαια υπάρχει ερώτηση γιατί εφόσον έχω ένα τόσο φοβερά καλό οπτικό πεδίο από τη γεωστατική τροχιά, γιατί δεν τον χρησιμοποιώ για τηλεπαρατήρηση. Υπάρχει κανείς που μπορεί να μου το απαντήσει αυτό? Αν επιτρέπετε. Ναι. Γιατί είναι αρκετά μακριά για να έχει σήμα, ας πούμε, IR σήμα και τα λοιπά, για να μπορεί να ληφθεί. Θέλει το οπτικό πάλι το ορατό δεν έχει πολύ καλή απόκριση. Γιατί είναι απόσταση κυρίως που να φτάσει στο σήμα από την Γη στο δορυφόρο. Η διακριτική ικανότητα λοιπόν είναι προφανώς μεγάλο πρόβλημα, αλλά ακόμα και με αυτό το μειονέκτημα υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε δορυφόρους με τηλεπαρατήρηση, όπως είναι για μετεωρολογικά δεδομένα που έχουμε δορυφόρους σε Τζίο, αλλά επίσης και δορυφόρους οι οποίοι έχουν infrared αισθητήρες στο υπέρυθρο για να μπορούν να βρίσκουν για παράδειγμα πυρκαγιές ή να βρίσκουν πυρηνικές εκρήξεις και εκτοξεύσεις πυράβλων. Είναι αυτούς που χρησιμοποιούμε, είναι οι δορυφόροι έγκαιρης προειδοποίησης που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία της Αμερικής, της Γαλλίας αλλά και της Ρωσίας. Είναι λοιπόν ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις που ακόμα και αν είναι τόσο μακριά ο δορυφόρος, είναι τόσο μοναδική η τροχιά και το όφελος που έχουμε, που τους χρησιμοποιούμε με αυτό το handicap, το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουμε καλή διακριτική ικανότητα από αυτό το υψόμετρο. Υπάρχουν λοιπόν επίσης και διάφορες αποστολές, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτό που λέγεται point to multipoint links. Πολύ μοντέρνοι δορυφόροι τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν δηλαδή την αρχιτεκτονική που βλέπετε εδώ πέρα, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί εδάφους και που στέλνουν διάφορα δεδομένα και διαφορετικών τύπων δεδομένα σε διαφορετικούς σταθμούς εδάφους. Για παράδειγμα, ο Ελασάτ 4 έχει σταθμό εδάφους και στο Κοροπή στην Αθήνα και στην Κύπρο, όπου στέλνει διάφορα δεδομένα και φυσικά μπορεί να στέλνει και στη Σαουδική Αραβία με τον Arabsat, με τον οποίο είναι μέτοχος. Οπότε οι αρχιτεκτονικές αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο πολυσύνθετες, ειδικά τώρα που κατασκευάζουμε, που μπορούμε και φεύγουμε νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα με τα οποία απαιτούν τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι όταν σχεδιάζουμε μια δορυφορική ζεύξη, είναι το να μπορούμε να σχεδιάσουμε αυτό που λέγεται ένα link budget. Είναι δηλαδή να σχεδιάσουμε κατά πόσο είναι εφικτό όταν στέλνω ένα σήμα σε ένα δορυφόρο, αυτό να φτάσει και να το αναμεταδώσει. Έτσι υπάρχουν κάποιες σημαντικές έννοιες που προσπαθούμε να μελετήσουμε και όλα αυτά, θα το επαναλάβω, είναι εντελώς εισαγωγικά και επίσης είναι πράγματα που δεν θα σας εξετάσω. Δηλαδή το θέμα της δορυφορικής ζεύξης δεν είναι κάτι το οποίο θα σας δώσω κάποια άσκηση για να εξασκηθείτε, αλλά είναι κυρίως να σας δώσει να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι. Άρα το υλικό που βλέπετε στις διαφάνειες από εδώ και πέρα δεν είναι υλικό το οποίο θα εξεταστεί στην εξέτασή μας. Έχουμε λοιπόν τα σήματα εισόδου, τα input signals, που είναι σήματα που μετατρέπονται σε ψηφιακά. Έχουμε το σφάλμα κωδικοποίησης, το error encoding, το οποίο συμβαίνει για πολλούς λόγους, το περιβάλλον, ηλεκτρονικά λάθη. Θα πρέπει να διαμορφώσω το σήμα σε μια τέτοια κατάσταση που επιτρέπουν να το στείλω ψηφιακά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Υπάρχει πολυπλεξία συχνότητας, το multiplexing, στο οποίο επιτρέπει δεδομένα από πολλές πηγές να μεταδίδονται μέσα από την ίδια γραμμή επικοινωνίας,
Δηλαδή να στείλω π.χ. ένα email μαζί με ένα βίντεο ταυτόχρονα στο ίδιο κανάλι, να το πούμε κάπως έτσι. Υπάρχει η πολλαπλή πρόσβαση, πώς δηλαδή μπορώ να έχω αυτή την παροχή πολλαπλής πρόσβασης στο δορυφορικό κανάλι. Χρειάζομαι την κεραία για να στείλω και να λάβω κάποιο σήμα. Υπάρχει η εξασθένιση του σήματος στη ζεύξη, η οποία μπορεί να οφείλεται στον καιρό, τη βροχή για παράδειγμα. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα δυσφορείτε όταν βρέχει και το δορυφορικό σας σήμα εξασθενεί και δεν λειτουργεί σωστά. Μετά υπάρχει ο αποπολυπλέκτης, το αντίθετο δηλαδή της πολυπλεξίας, και αποδιαμόρφωση, το πώς δηλαδή όταν λαμβάνω ένα σήμα, συνθέτω το ψηφιακό σήμα που μου έρχεται για να μπορέσω να το λάβω και να το κάνω πάλι ένα email ή ένα βίντεο και να το στείλω, για παράδειγμα, στον πελάτη ή στον τελικό χρήστη. Υπάρχει η αποκωδικοποίηση και διόρθωση του σφάλματος, η ανάκτηση του σήματος και μετά το σήμα εξόδου που είναι το αντίγραφο του εισαγόμενου σήματος που έρχεται. Όλα αυτά και δεδομένα από τις τηλεπικοινωνίες για μια ζεύξη, για μια ψηφιακή ζεύξη, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζω και τα οποία αποτελούν επιστήμες από μόνες τους στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Επαναλαμβάνω, δεν θα εξεταστούμε πάνω σε αυτό. Οποιοδήποτε ενδιαφέρει για τις τηλεπικοινωνίες και τις ζεύξεις μπορεί να ακολουθήσει κάποια από τα μαθήματα επιλογής του μεταπτυχιακού και να εμβαθύνει πολύ πολύ περισσότερο, ειδικά οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί που τους αρέσουν πάρα πολύ τέτοια πράγματα. Ήθελα να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα μίας ζεύξης και να τελειώσουμε το μάθημά μας σήμερα. Θέλω να δούμε λίγο το παράδειγμα του Voyager 1. Ένας δορυφόρος, ένα διαστημόπλοιο που το ξέφτηκε το 97, βρίσκεται σε μια τεράστια απόσταση, πάνω από 21 επί 10 στην 9 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιεί μια γεννήτρια ραδιοισοτόπων, Radio Isotope Thermoelectric Generator, θερμοελεκτρική γεννήτρια. Ξέρουμε ποια είναι η ισχύς του, ξέρουμε το πόσο μειώνεται η ισχύς κάθε χρόνο, γιατί χρησιμοποιεί ακριβώς ραδιοισότοπο το οποίο έχει μία φθορά. Και προφανώς, ύστερα από τόσα χρόνια από την εκτόξευση, έχουμε σβήσει διάφορα όργανα και τα χρησιμοποιούμε εκ περιτροπής για να μπορέσουμε να τα λειτουργούμε με την περιορισμένη ισχύ που έχει το διαστημόπλοιο. Θυμίζω ότι οι Voyager 1 και 2 έχουν πάει και έχουν φύγει πλέον από αυτό που θεωρούμε εμείς ως ηλιακό σύστημα. Και φυσικά η σχεδίαση του δορυφόρου στηρίζεται, όπως έχουμε πει σε διάφορα μαθήματα, πάνω στο δορυφορικό πιάτο, στην κεραία δηλαδή, την οποία έπρεπε να έχει, η οποία έχει μια αρκετά μεγάλη διάμετρο για να μπορεί να στέλνει σήματα. Φυσικά ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι ο Voyager 1 και 2 θα λειτουργούσαν ακόμα και θα μπορούσαν να πάνε τόσο μακριά. Θεωρούσαμε ότι την εποχή που κατασκευάζονταν, ότι ύστερα από 20-30 χρόνια θα σταματούσαν να λειτουργούν. Έτσι λοιπόν, ο Voyager εκτοξεύτηκε το 1977, το RTG του, κατά τη διάρκεια της πτήσης του, παρήγαγε ισχύ 254,6 Watt και με ρυθμό μείωσης 4,2. Εμείς χρησιμοποιούμε το Deep Space Network, το οποίο είναι ένα πάρκο με τεράστιες κεραίες που υπάρχει σε 3 διαφορετικά σημεία στον πλανήτη μας. Υπάρχει στο Goldstone της Καλιφόρνια που έχουμε κεραίες διαμέτρου 70 μέτρων, στη Μαδρίτη πάλι με κεραίες 70 και 35 μέτρων και στη Καμπέρα της Αυστραλίας που πάλι έχουμε αυτές τις κεραίες μεγάλης διαμέτρου για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τα διαστημόπλαια. Η κεραία του Voyager έχει διάμετρο 3,7 μέτρα και χρησιμοποιεί στη ζεύξη του S-band και μετά η κάτω ζεύξη του downlink είναι X-band και βλέπετε ότι το downlink έχει ένα ρυθμό μετάδοσης 160 bit ανά δευτερόλεπτο, το οποίο είναι μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από το πόσο δέχεται δεδομένα. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό σε δορυφόρους, γιατί επειδή παράγει ο δορυφόρος δεδομένα, θέλουμε να στέλνει αυτά τα δεδομένα πίσω στη Γη και γι' αυτό μας ενδιαφέρει το data rate, τον ρυθμό δηλαδή μετάδοσης που φτάνει στη Γη, ενώ το πώς του στέλνουμε εντολές, επειδή οι εντολές έχουν πάρα πολύ μικρό μέγεθος μνήμης, δεν χρειάζεται να έχουμε πολύ μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης, που σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά του μπορεί να είναι αρκετά μικρότερα και η ζεύξη αυτή μπορεί να είναι αρκετά μικρότερη. Για το downlink χρησιμοποιούμε τη συχνότητα X-band που μου επιτρέπει να έχω αυτή τον ρυθμό μετάδοσης των 160 bit ανά δευτερόλεπτο
Και από εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποιους απλούς υπολογισμούς, τους οποίους απλά σας αναθέτω εδώ, σας τους παρουσιάζω σαν παράδειγμα, για να έχετε ένα παράδειγμα μιας ζεύξης. Μπορώ να βρω το μήκος κύματος και από εκεί μπορούμε να υπολογίσουμε το κέρδος της κεραίας, δηλαδή το κατά πόσο καλή είναι μια κεραία που σχεδιάζουμε, μια δορυφορική κεραία, η οποία είναι πάνω στον δορυφόρο. Εμείς γνωρίζουμε το κέρδος της κεραίας γιατί το έχουμε σχεδιάσει και το έχουμε κατασκευάσει χρησιμοποιώντας τη διάμετρό του και μπορούμε να υπολογίσουμε ποιο είναι αυτό το gain και μπορούμε να μετατρέψουμε το νούμερο μετά σε decibel. Μπορούμε επίσης να βρούμε το κέρδος της κεραίας του σταθμού εδάφους. Αυτό το έχουμε κατασκευάσει εμείς, οπότε ξέρουμε τη διάμετρο, το έχουμε σχεδιάσει εμείς και μπορούμε να υπολογίσουμε το κέρδος αυτής της κεραίας. Όπως επίσης και μπορούμε με μαθηματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας το μήκος κύματος, να υπολογίσουμε την εξασθένηση που υπάρχει στη ζεύξη, το free space loss δηλαδή, είναι η εξασθένηση και απώλεια του σήματος μεταξύ του διαστημοπλοίου και του σταθμού εδάφους. Χρησιμοποιώντας αυτή την εξίσωση free space loss που βλέπετε εδώ πέρα. Βρίσκοντας λοιπόν αυτό και την απόσταση που έχουμε πει μεταξύ των κεραίων, μπορώ να βάλω τα δεδομένα μου μέσα σε αυτό το σχήμα, δηλαδή μπορώ εδώ να δούμε τον Voyager 1, ξέρω την ισχύ, το κέρδος της κεραίας, έχω την απόσταση που τα διαχωρίζει, έχω βρει την εξασθένιση του σήματος που βλέπετε εδώ πέρα και αυτό που θέλω να βρω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι την ισχύ η οποία θα έχει όταν φτάνει το σήμα στο Deep Space Network, να δω δηλαδή κατά πόσο το σήμα θα είναι κάτι που θα μπορώ να δω στην κεραία μου στο έδαφος. Αντικαθιστώντας λοιπόν τις τιμές, μπορώ να βρω και να υπολογίσω την ισχύ και βλέπουμε ότι η ισχύ που λαμβάνουμε είναι πάρα πολύ μικρή, είναι 40 επί 10 εις μείον 20 βατ, λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης που έχει διανύσει ο Voyager 1. Άρα είμαστε πολύ οριακά με την τεχνολογία που έχουμε τώρα να μπορούμε να διαβάσουμε αυτό που μας στέλνει ο Voyager 1. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι στα επόμενα 2-3-5 χρόνια δεν θα μπορούμε εξαιτίας της μείωσης της ισχύως και της μεγάλης απόστασης να λαμβάνουμε καν δεδομένα, εκτός αν κατασκευάσουμε πολύ μεγαλύτερες κεραίες και νέες τεχνικές που να μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά. Αυτά ήθελα, παιδιά, να σας πω σήμερα όσον αφορά τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και ζεύξεων. Αυτό το παράδειγμα που είδαμε σήμερα είναι ίσως το απλούστερο ενός link budget που μπορούμε να δούμε. Και με αυτό το μάθημα τελειώνουμε τα μαθήματα του προφανώς πιο exciting μαθήματος που είχατε αυτό το εξάμεινο του 802. Ερωτήσεις και απορίες. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και πάλι. Όχι, ερώτηση, απλώς αν είναι εύκολα μας το ανεβάσετε τώρα που είμαστε ακόμα ζεστοί, αν μπορείτε αυτή τη... Αμέσως, θα σας το ανεβάσω μέσα στα επόμενα 10 Ωραία. Λεπτά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ωραία. Παιδιά, αυτό που εκκρεμεί είναι να σας ανεβάσω αυτό. Θα σας ανεβάσω επίσης κάποια λιμένα... Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, επειδή... Δεν είναι για το μάθημα, αλλά θα γίνει κάποιο επαναληπτικό εν ώψη εξεταστικής. Εγώ δεν έχω σχεδιάσει κάτι, Μαρία, αλλά εάν θέλετε να κάνουμε κάποια επανάληψη, μπορούμε να το κάνουμε. Απλά το πρόβλημα είναι να βρούμε το χρόνο, νομίζω, τώρα επίσης. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι. Αυτό που είχα σκοπό και πήγα να πω πριν είναι ότι είχα σκοπό να σας ανεβάσω κάποιες απαντήσεις από κάποια προβλήματα που σας έχω δώσει κατά διάρκεια των διαλέξεων. Υπάρχουν αρκετές ασκήσεις μέσα στις διαφάνειες αλλά και μέσα στα κεφάλαια από το βιβλίο Διαστημικές Τεχνολογίες που σας έχω ανεβάσει, που μπορείτε, ας πούμε, να εξασκηθείτε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το υλικό το οποίο έχουμε, μελετήστε το. Είπαμε ότι η εξέταση θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στις 12 Φεβρουαρίου. Και αυτό που εκκρεμεί να μου πείτε είναι αν θέλετε να είναι open book ή closed book. Οπότε αυτό που προτείνω να το συζητήσετε μαζί σας και έχουμε πει ότι η Μαρία θα μου στείλει κάποιο μήνυμα με την τελική σας απόφαση
μέχρι την Παρασκευή. Κυρία καθηγητά, επειδή είπατε ότι αύριο δεν θα γίνει μάθημα, η εκφώνηση για το δεύτερο κομμάτι του 801 θα ανακοινωθεί στο E-Class. Συγγνώμη, η δεύτερη τι? Η δεύτερη εκφώνηση για την άσκηση και για που θα βαθμολογηθούμε. Από το υπόλοιπο της εργασίας. Ναι. Ακριβώς. Ανακοινωθεί στο E-Class, μιας και δεν θα έχουμε μάθημα αύριο. Όπως ναι. Θα σας το ανεβάσω στο E-Class και θα σας το στείλω με ανακοίνωση για να το ξέρετε. Θα σας το στείλω, αν όχι αύριο, μέχρι την Πέμπτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση? Θα ρωτήσω λίγο κάτι λίγο, κύριε καθηγητά. Βεβαίως. Για την ημέρα καριέρας, 17 Δευτέρου, αν κατάλαβα καλά, και είναι οριστικό ότι θα γίνει ή ακόμα το ψάχνουμε? Ακόμα το συζητάμε. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα οριστικοποιήσουμε στις επόμενες εβδομάδα 10 μέρες. Οκ, ρωτάμε πολύ για κάποιους που είμαστε από μακριά και πρέπει να το δρομολογήσουμε με εισιτήρια κτλ. Γι' αυτό. Το καταλαβαίνω. Θέλει αρκετό coordination. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα το έχουμε λύσει. Ευχαριστώ. Ναι. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Βεβαίως. Είναι δωρεάν. Στο ΜΗΟ 801, αγγλικά ή ελληνικά? Το έχουν ρωτήσει πολύ. Έχετε κάποιο θέμα? Δεν έχω κάποιο θέμα. Όπως θέλετε. Ωραία. Κύριε Καρδιτά, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ναι. Δεδομένου ότι θα έχουμε 12 τμηνούς στην εξέταση, 12 Φλεβάρι, το τυπολόγιο και τα λοιπά, αυτά πότε περίπου, έτσι περίπου θα το ανεβάσετε, ας πούμε? Θα πρέπει να μου πείτε πρώτα αν θέλετε την εξέταση ανοιχτό ή κλειστό βιβλίο. Οκ. Ωραία. Ναι. Οκ. Ευχαριστώ. Γιάννη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι ή έχεις αφήσει το χεράκι ανεβασμένο, νομίζω? Από πριν. Α, ωραία. Και πάλι, όποιος έχει ερώτηση... ερώτηση. Ναι, καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ναι. Σχετικά, δεν ξέρω, επειδή ίσως έχασα λίγο το πρώτο κομμάτι του δεύτερου σκέλους που ξεκινήσατε. Δεν ξέρω αν είπατε για τις ζεύξεις μεταξύ τους μήνους των μικροδορυφόρων. Αναφέρθηκατε καθόλου σε κάτι τέτοιο? Όχι, δεν έχω αναφερθεί σε inter-satellite links, ούτε σε quantum communications και quantum key distribution. Αυτά είναι αρκετά εξειδικευμένα. Είναι πράγματα που βλέπουμε και σε διπλωματικές εργασιών, αλλά και στο μάθημα δορυφορικές επικοινωνίες που υπάρχει σαν μάθημα επιλογής. Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ωραία. Δύο πράγματα ήθελα να πω πριν κλείσουμε. Για οποιαδήποτε απορία, παιδιά, έχετε, στέλνετε μήνυμα μέσω E-Class, οτιδήποτε απορία... απλά μη μου στείλετε απορία 5 ώρες πριν την εξέταση για κάποιο θέμα ή οτιδήποτε. Το λέω έτσι για λόγους πρακτικούς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που συμμετείχατε στο μάθημα, που έτσι ερχόσασταν συνεχώς το Τμήμα Πληροφορικής. Για εσάς που μπαίνατε διαδικτυακά, ελπίζω το μάθημα να ήταν χρήσιμο. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλές διαφορετικές έννοιες και διάφορα διαφορετικά υποσυστήματα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους εσάς που συμμετείχατε, για τις προτάσεις να γίνει το μάθημα καλύτερο, για το υλικό. Να μην φοβάστε, όπως λένε και στο ο Κράντς, ο πρώτος Mission Director της NASA, failure is not an option. Να μελετήσετε όσο μπορείτε, με μέτρο φυσικά. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις και ελπίζω να σας δω ξανά σύντομα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.